Αχ, βαχ, αντί για καλημέρα. Τι κάνεις, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, όλες οι δραστηριότητες. Κάπου εδώ σταματάνε και τα κεφάλια μέσα και τα τι αυτά. Όλα όσα αντιπαθητικά ακούμε και θα ακούμε από σήμερα, από 16-17 έχουμε. Του μηνού, όπου κάθε κατεργάρης επιστρέφει στον πάγκο του, ετσέτερα, ετσέτερα. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο βέβαια, γιατί η διαπίστωσή μου είναι πως η πόλη είναι άδεια. Αλλά εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, της επάλξης, Μπάμπης Μπατμανίδης πίσω από το ένα μικρόφωνο. Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα. Ξεχάσαμε πως είναι να κάνεις εκπομπή ψυχιατρία από τις 10 μέχρι τις 12 και για να δούμε. Σταύρο, είσαι εδώ, μας ακούς? Σταύρο, 1-2. Μας ακούς? Τίποτα δεν μας ακούει. Θα είμαι μόνος μου στο στούντιο, ο Σταύρος θα είναι εκτός λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά θα επικοινωνήσουμε μαζί του μόλις ξεπεράσουμε έτσι την πρώτη παγωμάρα. Γιατί αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές, αυτά έχουν οι ζωντανοί οργανισμοί, αυτό και το ψυχιατρίο. Τι θα ήταν? Δεν θα ήταν ψυχιατρίο αν τα είχαμε όλα στην εντέλεια καμωμένα. Δεν πειράζει, μαζί θα το ξεπεράσουμε. Οι ελάχιστοι που είμαστε πίσω, οι ελάχιστοι που είμαστε συνδεδεμένοι. Λάρε, τι τεχνικά ράιμε, πώς τα κατάφερα, Σταύρο, μας ακούς? Ναι, σ' ακούω, εσύ με ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω, perfect. Τι έγινε, αγόρι? Ναι. Τελικά τι πάτησες? Τα φτιάξα, ρε. Εντάξει, είμαστε και τεχνική. Έχουμε να έρθουμε και 15, 17, 20 μέρες πόσο. Εντάξει. Και ποδήλατο να κάναμε, θα το ξεχνούσαμε. Ναι, μάλιστα. Τι έγινε? Δικό σε φίλε. Ναι. Να σου πω με τον Γιώργουτσο φωτογραφίες και βίντεο έργινες. Ναι, ναι. Και παρεάκι και τα είπαμε και χιλιαδιό. Μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή. Και ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Είχε πλάκα, ρε παιδί μου, πολλές ιστορίες. Ας πούμε, έχει φυτέψει και Θεσσαλονίκη και τέτοια. Μας είπε διάφορα. Τι έγινε, με αποφεύγεις? Όχι, ρε φίλε, είπα να βγάλω μια κοπή από το γραφείο. Έτσι. Τα θυμηθούμε τα παλιά. Προετοιμάζουμε το έδαφος, μάλλον. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Κοίτα, άκουλα δες τώρα, όσο έλειπες στην Καλαμάτα. Ωραία. Θα πεθάνουμε όλοι. Ναι, έγινε σφαγή. Έφυγα, έλειψα 15 μέρες από τη Θεσσαλονίκη και κολλήσατε όλοι, να πούμε. Κρούσματα δεξιά, αριστερά, αυτό, γάμοι, ιστορίες τέτοια. Πρέπει να επιστρέψω για να βάλω μια τάξη. Δεν θα βάλεις καμία τάξη, στο ενημερώνω. Ωραία. είμαστε τελειωμένοι. Έρχεται ο θάνατος που έλεγε και ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Ναι. Στο συλλογείο. Ναι. Με αισιόδοξη, και... έτσι, μια αισιόδοξη νέα νότα για όσους επιστρέφουν. Βήξε και λίγο. Μια αισιόδοξη νότα για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές ή για όσους παρέμειναν εδώ. Όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές θα μείνουν σπίτια τους. Ναι. 14 μέρες. 14 κιόλας. 7 λέγανε στην αρχή, τώρα εντάξει. Τι να κάνουμε. 7 είναι κανονικά. Ναι. Αλλά τώρα το πήγαν 14. Αυτό είναι ο τρόμος μου εμένα. Μην κολλήσω και κάτσω 14 μέρες σπίτι, δηλαδή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Θα κυκλοφορείς με διαστημική στολή από εδώ και πέρα, ας πούμε, για να αποφύγεις οποιαδήποτε έτσι, παρενέργεια του πράγματος. Είχα μία στο στρατό που ήταν για τις φωτιές. Και μια φορά κάναμε ένα πάρτι και τη φόρεσα με στο στρατόπεδο. Τότε δεν είχαμε θέματα να δουν οι Τούρκοι να μας πάρουν. Ναι. Και εμφανίστηκα μπροστά σε έναν φρουρό με αυτήν και πήγε να πεθάνει κανονικά. Το θυμάμαι σαν χθες. Πότε επέστρεψες εσύ? Χαθήκαμε, ναι, δεν τα είπαμε καθόλου. Έχω μια εβδομάδα διακοπές πήγα, φίλε, και μια εβδομάδα προετοιμασία. Όχι, μια εβδομάδα προετοιμασία, δύο εβδομάδα προετοιμασία πήγες. Τι? Μια εβδομάδα προετοιμασία, δεν μπερδεύεσαι. 7 μέρες πέρα στο πηλίο. Μόνο? Ναι. Και βάλε και κανένα φιλικό, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο, τι δεν. Δεν είχε τίποτα. Τα φιλικά δύο στο Βόλο ήταν, ξεκόλα. Μια εβδομάδα λείψαμε. Κακός. Ναι. Δηλαδή, μια εβδομάδα στο πύλιο ήσουν καμία. Να προτιμηθεί από εδώ και πέρα. Με μένα μαζί εκπομπή δεν πρόκειται να πας πουθενά, όπως είδες και η κλήρωση του ΠΑΟΚ ήταν εντός έδρας. Φίλε, είσαι πραγματική κάλτσα. Δεν πρόκειται να πας πουθενά. Αν και δεν ήμασταν για ταξίδι τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδια αλήθεια, ναι. Ναι, δεν ήμασταν. Τα πράγματα είναι λίγο μυστήρια. Θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για να πάρουν τα πετρέλαια οι Τούρκοι. Ναι. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχει γίνει το στο 20. Εντάξει. Αλλά ναι, στην Τούμπα, βέβαια στην Τούμπα δεν έχουμε δει ποτέ πρόκριση. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Μία με την Ουντινέζη το 2001 το μακρινό, 19 χρόνια πριν. Αχ, πλάκα κάνεις, αυτό είναι το τελευταίο. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη. Θυμάσαι κάποια άλλη? Δεν μου έρχεται. Δηλαδή ούτε την Ουντινέζε θα θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, τι να σου πω τώρα, ήταν σίγουρα κάποια Βαλερέγκα που μου κάτι τέτοιες, δεν τις μετράω. Εντάξει.
ξέρω εγώ, με τη Metalist παρηγύρισε ο Πάκου πρόκριση. Εκτός έδρας, ναι. Το δεύτερο παιχνίδι. Με τη Metalist, ποια ήταν, με τη Zenit, με ποια είχε παίξει και τι είχε τιμωρηθεί και πέρασε στα play-off. Metalist, καλά το θυμάμαι. 2 σε τούμπα, αυτό μαγική λέω. Εικόνα, ναι, ναι. Μαγική εικόνα, έχουμε χάσει μαλλιά στην αρχή, τέλος πάντων. Και μετά εκεί 1-1 νομίζω. Mm-hmm. Και μετά τιμωρήθηκε η Metalist. Ναι, 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 ναι. Ωραίο ταξίδι, ωραίο ταξίδι, θα το θυμόμαστε. Στο Χάρκοβο, το εξωτικό. Ναι. Εκπληκτικό Χάρκοβο, δεν είχε τίποτα. Χάρκοβο. Μόνο ναι, που λέγεται έτσι. Ναι, καταλαβαίνει κανείς. Τέλος πάντων, πες μας για τα προϊόντα της Καλαμάτας τώρα. Προϊόντα. Ποια συγκεκριμένα θέλεις να μάθεις. Ό,τι ήπιες. Μπα, συνετή κατάσταση, πολύ φαΐ. Ωραίες ταβέρνες, ωραίο φαγητό, φτηνό φαγητό. Έλα, Πατμανίδη, κάνε πολύ και την εκπομπή, αγόρι μου. Ναι. Αυτό λέω, ότι συμφέρει περισσότερο να πάει να κάνεις διακοπές στην Καλαμάτα, να πας και με αεροπλάνο όπως πήγα εγώ, παρά να πας στη Χαλκιδική που μαθαίνω ότι και παρόλο την όλη την κατάσταση βαράνε, ας πούμε, στο κεφάλι 80, 100 τα δωμάτια και τέτοια. Αυτό είναι το μόνο σου. Ναι, ναι, και ταβερνάρες, ας πούμε, φτάμεις στη Χωριάτικη και ιστορίες. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα. Πέρασαμε καλά, καλές παραλίες, πολύ ωραίες θάλασσες και τις χαλαρές θάλασσες. Πέρα από το. Δεν έχει αυτή την εντατικοποίηση σε συγκεκριμένα σημεία. Με ξαπλώστρα, ομπρέλα, μπιτσόμπαρο. Γλιτώσαμε από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να γίνονται και ξέρεις, τρελά πάρτι και τα μπαρντούμπαρ και αυτά. Μια χαρά ήταν η κατάσταση. Και γενικότερα η Μυσσηνία έχει να δώσει πολύ καλτ πράγμα. Δηλαδή επισκέφτηκα μνημεία, ας πούμε, του καλτ πολιτισμού της χώρας μας ως παλιά Ελλάδα. Τα δημοσίευσα κατά πύργο Άιφελ, φιλιατρά και τέτοια τώρα. Ένα σπίτι που δημοσίευσα, το οποίο είναι εκπληκτικό, έχει ένα τεράστιο κήπο τέτοια αυτά και απ' έξω είναι ομοίωμα του Παρθενώνα, έχει το αέτομα φτιαγμένο από έναν τύπο, ο οποίος, ας πούμε, μας άνοιξε και μας ξενάγησε μέσα και είναι χτισμένο με κείονες, με αυτά, μάρμαρα, ιστορίες. Έτσι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στο εξωτερικό, νομίζω παλινοστούντας είναι. Τον είπα να μας υιοθετήσει. Θείο, άπα δεν θες. Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, τα παιδιά του λέει δεν μπορεί. Έρχονται, μας έκανε, μας άνοιξε το σπίτι και μας έκανε, ας πούμε, και μια εξογνωμολόγηση. Του λέμε, μα θες εμάς να μας πάρεις παιδιά και να μείνουμε για πάντα, ας πούμε, έτσι πως είδαμε, να γυαλίζουμε τους κείονες. Αλλά ωραία, εσύ, τα νέα σου. Ήρθες εκπομπή την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ε. Ναι. Έκανες το, πήρες το βάθος. Έκανα την κίνηση ΜΑΤ για να μπω στην δουλειά ξανά για να με μία μέρα να πάρω την ανάσα μου και να μπω μετά σε full season κατάσταση, καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Κάθε κατεργάρι στο πάγκο του και τέτοια, ας πούμε, όλα αυτά τα σκαμμένα. Καλό χειμώνα, παιδιά. Mm-hmm. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά, ναι. Καλή Παναγιά. Αγαπημένη ευχή. Στη Βαρκελόνη, καλή Χριστοπαναγιά. Ναι, κανονικά. Έχουν γίνει όργια στα παιχνίδια. Πραγματικά χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο μια φορά τη μέρα. Γιατί είχαμε, φίλε, μείνει εκτός ποδοσφαίρου, εκτός ενδιαφέροντος. Δηλαδή, γίνανε απίστευτα παιχνίδια αυτό το τριήμερο. Είναι η αλήθεια και σήμερα έχει και το Ίντερ Σαχτάρ, που και αυτό είναι οριακά τα πάντα. Μην νομίζει κανείς ότι θα περάσει εύκολα η Ίντερ. Το είδαμε τώρα, δηλαδή έχουμε στο Champions League δύο γερμανικές και δύο γαλλικές. Αυτά νομίζω δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Τι έχουμε. Έτσι δεν είναι το Champions League, ή κάνω λάθος. Δύο γαλλικές και δύο γερμανικές. Δεν έχουμε. Παρί Λιόν, Λιψία, Μπάγκερ. Αυτές δεν είναι. Ναι. Η τετράδα. Ναι. Ναι. Έχουμε δύο εκπληκτικά project που φτάσανε μέχρι εδώ, αυτό της Λειψίας που είναι για μένα το κορυφαίο στον πλανήτη και αυτό της Λιόν που είναι μια παραδοσιακή δύναμη που σκέφτεται ποδοσφαιρικά χωρίς τεράστιες επενδύσεις σε σχέση με τους αντιπάλους του Champions, σε επίπεδο Champions League, όχι σε σχέση με εμάς. Εντάξει, η Λιόν μπορεί να κάνει και 15-20 εκατομμύρια μεταγραφή. Ωραία. Απλά για το επίπεδο αυτό δεν είναι η σούπερ επένδυση και από την άλλη έχουμε δύο ομάδες που στηρίζονται πρώτα στο χρήμα, όπως είναι η Bayern και η Παρή, κυρίως η Παρή, και κατά δεύτερο λόγο βέβαια στην ποδοσφαιρική λογική που η Bayern την έχει με το φτιάρι και οι άλλοι την έχουν λιγότερο, αλλά σιγά σιγά την εντάσσουν και αυτοί στη λογική τους. Εντάξει, έγινε και η κηδεία της United χθες σε ένα παιχνίδι μαγική εικόνα επίσης, αλλά όταν δεν τα βάζεις θα τα φας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Σεβίλη έχει τεράστια εμπειρία στην Europa. Βρήκε μια φάση εκεί με τον Άβας, πέρασε μια σέντρα τα στόπερ της United,
πετάξαν έναν αετό καθαρό δευτεριάτικο και ήρθε το Γιόνγκ και το έβαλε σε καινή αιστεία ουσιαστικά. Και έγινε η κηδεία εκεί πέρα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε το άλλο. Το άλλο ζευγάρι. Το άλλο ζευγάρι. Το δεύτερο φιναλίστ. Καλά, η Σεβίλη τι, έχει πάρει 5 νομίζω. 5 τα τελευταία 11. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Έχει πάρει 3 σε 4 τα τελευταία 11 και πάει για 5. Ναι, ναι, το, για το 6 πηγαίνει. Για το 6. Το 6, ναι. Ναι. Η Σεβίλη, η οποία επίσης είναι ένα παραδοσιακό project ευρωπαϊκό. Μια ομάδα η οποία δημιουργεί σύνολο και υπεραξίες. Μια ομάδα η οποία πρέπει να την έχουμε πάντα ως πρότυπο όταν σκεφτόμαστε τις δικές μας. Γιατί όλοι κολλάνε, ξέρεις, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Η Πόρτο εκεί και τελειώνει. Η Ρεάλ. Ναι, 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 ναι. Τελειώνει. Δεν είναι εκεί το πράγμα. Άλλα είναι τα πρότυπα που πρέπει να έχουμε εμείς. Η Σεβίλη, η Λίλ, η Λιψία, η Σάλσμπουργκ που είναι κοινό project, η Χόφενχάιμ. Ωραία. Αυτά πρέπει να κοιτάμε εμείς. Αλλά εμείς κοιτάμε, ξέρεις, επειδή είμαστε μεγαλομανείς, ρε αγόρι μου, θέλουμε. Εδώ δεν αλλάζουμε 4 μπαλιές, θέλουμε την Μπαρσελόνα. Ποια Μπαρσελόνα, κοιτήρια, Μπαρσελόνα είδαμε 8. Να τρώσω 8 τώρα, αν σε παρακαλώ. Δηλαδή, ο Απόλλων Αθηνών τώρα που είναι να παίξει μπαράζ. Μια σκέψη του στυλ, καλά είμαστε στο Europa, μου πέρασε εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά βέβαια εντάξει, μετά μου φύγε. Τι εννοεί. Σπάω Champions League, τι εννοεί. Σπάω 8. Ναι. Καλά είμαστε στο Europa, τι εννοεί. Ναι, ρε αγόρι μου, μη σου τύχει κανένα τέτοιο. Με καμιά Bayern. Καλά, για να φτάσει να παίζει με την Bayern. Ναι, Champions League, γιατί. Αν πέσει στον ίδιο όμιλο, τι. Ναι. Αν περάσει. Φυσικά το δύσκολο. Ναι. Άρα ο Θεό μα φύλαξε. Ο Θεό μα φύλαξε, παιδιά. Ο Θεό μα φύλαξε. Και από ό,τι φαίνεται και δύσκολα και φέτος. Εντάξει. Γιατί έχεις Μπεσίκτας, μετά πας, κάπου θα βρεις την Μπενφίκα. Κάπου θα τη βρεις. Είναι ο νέος Άγιαξ Μπενφίκα. Εντάξει, την Μπενφίκα τώρα, η οποία παίρνει το καβάνι στο μεταξύ, δηλαδή έλεος. Γιατί βλέπει ΠΑΟΚ μπροστά της, γι' αυτό. Σου λέει κάτσε να φαρακιστούμε. Πέρσι χάσανε από την Τοντέλα, τη Μαρίτιμο, την Κιμαράης και την Πάσος Φερέιρα και ξαφνικά μας φέρνουν τον Καβάνι, κάτσε φρόνημα ρε Μπενφίκα. Τώρα βρήκες. Τώρα, ναι. Σου λέει πρέπει να θωρακιστούν στην αρμάδα του δικεφάλου του Βορρά, οπότε. Ναι, θα πρέπει να. Στο μεταξύ παίρνει παίκτες, ενώ δεν έχει λεφτά, παίρνει παίκτες κανονικά. Μαθαίνω ότι. Η Μπεσίκτας. Μπεσίκτας. Παίρνει. Χρόνο δεν έχει βέβαια, αλλά παίρνει. Οι Τούρκοι παραδοσιακά βέβαια και αυτό κάνουν. Δηλαδή επειδή δεν έχουν σοβαρά project και δεν έχουν ποδοσφαιρική σκέψη. Πάνε και πληρώνουνε. Εντάξει. Και σου λέει, θα πάω να αντιμετωπίσω μια ομάδα που έχει συνοχή. Πάω να βάλω ποιότητα και δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Δεν μου λες τη φανέλα Μπεσίκτας την έχεις ακόμα. Εννοείται. Α, την έχεις. Μπεσίκτας είμαι στην Τουρκία. Ρε. Με το ζόρι να πούμε να πω ότι είμαι κάτι άλλο. Ναι, όχι, καλά. Στην Τουρκία υποστηρίζω την Μπεσίκτας. Γιατί είναι μια ομάδα. Ωραία. Με κοινές καταβολές. Με κοινές καταβολές με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ίδια συνοικία. Ναι, έχουν έτσι μια κοινή ρίζα από το πέρα κλουμπ και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι η λαϊκή ομάδα. Είναι αυτή που μισεί τον Ερντογάν. Ναι. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι αυτή που φάγανε το ξύλο το πολύ στο πραξικόπημα. Ψιλοαριστερίζουν δηλαδή. Εντάξει, έχουν ασπρόμαυρα. Ωραία, που μου αρέσει τέλος. Και εγώ όταν πήγα εκεί πέρα, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Ναι. Δηλαδή. Το έχουν κάνει σημαία όλοι οι φορέ την πλούσια τη Μπεσίκτας. Καλά έκανα, δεν ξαναβάλω. Ρε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Σε ποιον ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν αυτό, αποκλειστό. Ναι, χάσα, κερδίσα τον Ολυμπιακό και την έβαλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με την Βελζεβούλευση να παίζει ο Ολυμπιακό, με την Βελζεβούλευση θα είμαι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή, θα τα αλλάξουμε αυτό. Όχι, λέει είναι Τούρκοι αυτοί. Καλά, γιατί να λέει, εντάξει. Όλοι οι Τούρκοι οι ίδιοι. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν τα φασισταριά οι Τούρκοι του Ερντογάν, οι κολλητοί ναι. Που θέλουν τη μεγάλη Τουρκία και τα καρακιοσλίκα την ώρα που δεν έχουν να φάνε. Ναι, και υπάρχουν και οι άλλοι Τούρκοι που έχουν διώξεις, τους κυνηγάνε, φεύγουν. Λευκά κελιά, πεθαίνουν από απεργίες πείνας και τέτοια. Πείνας, ναι, δηλαδή. Και αν πραγματικά, τώρα μου δίνεις και πάσα, αν πραγματικά ήμασταν ενάντια στο τουρκικό καθεστώς, αυτό του Ερντογάν. Θα έπρεπε να ήμασταν αλληλέγγυοι ως προς αυτόν τον λαό που πραγματικά υποφέρει, που δεν έχουμε να χωρίσουμε έλα τίποτα απολύτως. Μιλάμε τώρα ειδικά τώρα με την πτώση της τουρκικής λίρας. Ο λαός υποφέρει. Ναι. Και αυτά τα καρακιουσλίκα που κάνει ο Ερντογάν τώρα τα κάνει γιατί ξέρεις, όταν η οικονομία πάει στράφη, ακριβώς. Στρέφει αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και αν η κοινή γνώμη τσιμπάει
Και εδώ τσιμπάει η κοινή γνώμη. Βέβαια, γιατί βλέπουμε εδώ να βουλιάζει η οικονομία με όλα αυτά που έρχονται, τα μέτρα, την πολύ λαθασμένη, τον πολύ λαθασμένο χειρισμό του τουρισμού και Και στρέφουμε εκεί το ενδιαφέρον, ας πούμε, στο τι θα κάνει το Ουρου Κρέις και τα λοιπά. Και εκεί πέρα, τέλος πάντων, θα γράφει κάποιος κάτι κακό για τον Ερντογάν, πάει φυλακή. Δεν τον ξαναβλέπει η μάνα του, Βλέπει η μάνα του. Εδώ απλά μοιράστηκαν 20 εκατομμύρια και τρως τον παπά. Και έρχονται κι άλλα τώρα. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε για το ότι είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν πρέπει να υπάρξει μια ανάλογη ενημέρωση. Ναι, τέλος πάντων. Μια καμπάνια του φταίς. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ που με λένε και τα λοιπά. Φταίς εσύ που έχω τον ιό. Φταίς εσύ. Είναι καινούργιο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, γενικά σε κοινωνίες οι οποίες περνάνε δύσκολα, πάντα αναζητείται όχτρος. Εντάξει, αυτό έχει αποδειχτεί παραδοσιακά. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, δε φίλε, ούτε εσύ από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, προφανώς. Ωραία. Ναι. Δεν έχω να χωρίσω κάτι με λαούς που βιώνουν ακραίες καταστάσεις καθημερινά. Έχω να χωρίσω με σουλτάνους που εκμεταλλεύονται τη δυναμική, το στρατό και τα λοιπά που έχουν. Ωραία, έχω να χωρίσω με αυτούς που μοιράζουν 20 εκατομμύρια και σου λένε τι ωραία, ότι ωραίος είναι ο Μωυσής και η Μάλεβα και τι Κυλιακούς έχει ο Σφίχτης ο πρωθυπουργός μας. Ωραία. Και πάμε παρακάτω. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τι ώρα, θα κάνουμε διαλυματάκι σιγά σιγά. Έχουμε αθλητικά, πάω και επικαιρότητα αυτά, κάτι στον κόσμο που διψάει. Αν έχουμε κανένα μαζί μας αυτές τις μέρες, γιατί έξω τα είδα τα πράγματα, πώς τα είδες εσύ. Αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στους δρόμους της πόλης. Κι όμως για 15 Αύγουστο είχε πολύ. Είχε, ναι, είχε, αλλά εντάξει, σήμερα το πρωί. Okay, μπορεί απλά να καθίσει ένα. Ναι, είχε πολλά αυτοκίνητα. Εγώ γύρισα βράδυ Σαββάτου. Και είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα για 15 Αύγουστο. Το ότι ο Βέλτης τραγούδησε απόγευμα, το ξέρεις? Το είδα. Με θερμομέτρηση του κόσμου. Ναι, δηλαδή... Τι δουλειά κάνεις θερμομετρητή στο Βέλτη? Ναι. Κλείνεις τραπέζι, κλείνεις θερμόμετρο. Τώρα πώς το κάνεις, ας πούμε, την όλη διαδικασία. Υπάρχει δίψα του κόσμου, ρε παιδί μου, για τέχνη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλει να πάει να παρακολουθήσει το θέαμα 7 η ώρα, ας πούμε, το απόγευμα. Δεν είναι κακό. Μακάρι να γίνονται. Έτσι οι δουλειές, να τελειώνουμε 12 η ώρα. Χθες έπαιξε σε γάμο εγώ, να φανταστείς. Έπαιξε σε γάμο, το είδα. Έπαιξε σε γάμο. Έχεις πολύ καλό κοινό. Ναι, εξαιρετικό κοινό. Όχι, πέρα από την πλάκα, είχε πολύ ωραία φάση. 12 η ώρα, κλειστά όλα, τα πάντα. Δεν είχε. Ξέρεις ότι χθες, άμα γινόταν παράταση United, θα έπρεπε να τη δουν όλοι. Σαν να ακούσει το ραδιόφωνο. Ναι, αν ήταν έξω. Είναι επικίνδυνο πλέον το καφενείο. Δεν έχει. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα πάω τι ώρα παίζει. Δεν έχω ιδέα. Η εκπομπή που ενημερώνει για όλα τα θέματα του αθλητισμού της πόλης. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, μετά τις 9. Φαντάζομαι μετά τις 9. Κάτσε το γκουγκλάρουμε, ρε παιδί μου, πάω Μπεσίκτας. Αν παίζουν Φερρυππίνη 9:45, αν πάει παράταση. Όχι, δεν πάει τόσο. 9 νομίζω παίζουν. 9. Για να γλιτώσουν. Εντάξει, τότε το προλαβαίνει οριακά. Αν πάει παράταση και πέναλτι. Γιατί είναι... Φαντάζεσαι να πάει πέναλτι και να γίνει το πέναλτι. Ναι. Πώς το λένε, να γίνει το πέναλτι, ξέρω εγώ, το 5ο, 12:02. Ναι, να πούμε, κλειστά όλα. Κλειστά όλα. Και να περάσουμε. Να είναι 5-4, να πούνε κλείνουμε. Κλείνουμε όλοι παιδιά, υποχαρδαλιές, αυτά. Εντάξει. Δεν το πέμπτο. Κοίταξε, αν περάσει η ομάδα νομίζω ότι μετά αυτό θα καθιερωθεί. Ναι, εννοείται. 9 η ώρα, Τρίτη 25 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, πρώτη εδώ, μαθαίνετε την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. 9 είναι το μάτς, καλά θα πει. Ναι, 9 η ώρα, εντάξει, τεράστιο, δηλαδή αυτό είναι ρεπορτάζο για αστεία. 9 η ώρα από το ΠΑΟΚ TV, από ό,τι βλέπω κιόλας. Άρα θα είσαι εκεί ως αναμεταβότης. Ναι, αν δεν μας κολλήσει κανένας μέχρι τότε, ναι, θα είμαι εκεί. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος τώρα. Ναι. Τώρα, ξέρετε, πρέπει να κολλήσουμε τις επόμενες 8 μέρες. Εντάξει, άρα αυτό πλησιάζει, χαστούκι. Το αντιλαμβάνω ως μήνυμα ότι μπορεί και να μυρθεί τις επόμενες 8 ημέρες. Εντάξει, όχι, εμείς έχουμε πάνω από 2 μέτρα απόσταση, απλά δεν πλησιάζει τα διαλύματα. Όχι, δεν πλησιάζομαστε, δεν χαριεντιζόμαστε ούτως. Για άλλο, τηρούμε όσο μπορούμε τα μέτρα, το θέμα της ατομικής ευθύνης, υγιεινής, με τις αποστάσεις, αλλά
Okay. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, ας πούμε. Και δεν είμαστε εμείς οι υπέτοι για όλο αυτό που συμβαίνει στην παρούσα φάση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι εδώ με Σταύρο Κόλκα. Δώσε κανένα τυράκι τώρα. Τι έχουμε, τίποτα αυτά, να κάτι ανακοινώσεις, τέτοια αυτά. Έχω τι μεταγραφές. Α, εντάξει, καταπληκτικό. Εντάξει, καλό. Ναι, ναι, ναι. Αφού μάθαμε την ώρα που παίζω, πάω. Πάλι καλά, να λέμε. Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Λίμπερο 107,4. Ακούτε κανονικό ψυχιατρίο. Δεν είμαστε καμιά επανάληψη. Είμαστε εδώ, άρτια φιχθέντες. 17 του Αυγούστου σήμερα, μην το ξεχνάμε. Δευτέρα, Παναγιά και Χριστέ. Μικρή ανάπαυλα. Εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε και αργότερα. Θα βγάλουμε και γραμμούλες, θα συνομιλήσουμε με τον κόσμο. Αχ, βάχ, όλοι, έχουμε πολύ πράγμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πρώτη εκπομπή ως δίδυμο μετά από καμιά εικοσαριά μέρες. Βρίσκουμε τα πατήματά μας στο γήπεδο, κυρίες και κύριοι, και είμαστε έτοιμοι να σας εφοδιάσουμε με γνώση πάνω απ' όλα και καυτό ρεπορτάζ. Τι κάνεις, τρως μασάζ? Εγώ, ρε. Ναι, ναι, ακούγες έτσι. Ναι. Κουλουράκι, ρε. Κουλουράκι, κουλουράκι, γιατί προσέχουμε και την υγεία μας. Χαλκιδική, πώς ήταν τα πράγματα που πήγες? Όταν πήγα ήταν καλά. Ναι, σωστό και αυτό. Πήγα και δεύτερο. Προλάβες. Πήγα και δεύτερο, εκεί Μαρμαρά, παράδεισο, εκεί μια χαρά ήταν. Ωραία, εντάξει. Πρώτες διακοπές με το μικρό. Ευτυχία, ε. Άστο, ρε φίλε. Εντάξει. Τον κυνηγάς βέβαια όλη την ώρα, τον τζίπησε και μια μέλισσα. Oh no. Πέθανε η μέλισσα κατευθείαν αυτός τίποτα. Έτσι, αναισθησία. Ναι, ναι. Εντάξει, πεθαίνουν οι μέλισσες βέβαια όταν τσιμπάνε, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μια χαρά, το πάω ξάκι, περάσαμε καλά, μετά πήγαμε στο Πύλιο, περάσαμε καλύτερα. Έλειωσα στην πισίτα κανονικά, δηλαδή. Ναι. Πηλιάρα, ζωάρα. Άστο, ναι. Χίλιες φορές καλύτερα από Ολλανδία. Στην Ολλανδία θα τρώγαμε κεμπάπ και σνίτσελ. Ναι, ναι, εκεί ζωάρες. Εκεί πλακώσαμε τα κοκκινιστά, τα... Πάνω κρέας, ε. Στο... Άστο, ρε, ναι, ναι. Άστο, ρε, φίλε. Εντάξει, κοίτα το Πύλιο πλέον, επειδή είναι υποβαθμισμένο. Για κάποιον να διευκρινίσει το λόγο. Ναι. Εντάξει, είναι για διακοπές πρώτα απ' όλα 12 μήνων. Κανείς δεν το κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχει αυτό. Και είναι το καλύτερο βουνό της Ελλάδος, το Πύλιο. Ναι, δεύτερον, οι παροχές του πλέον είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν είναι σαν τους δικούς μας που δίνουν ένα δωμάτιο με ένα νηπτήρα 100 ευρώ. Ναι, 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 ναι. Εγώ με 100 ευρώ είχα πισίνα, σπα, μασάζ, πώς το λένε, 24 ώρες room service. Τα πάντα. Εντάξει. Και φυσικό περιβάλλον, πρόσβαση στη θάλασσα και θαλασσάρες και φαγητά. Και θέα. Ναι, ναι, ναι. Να ξυπνάς τώρα και να βλέπεις την πεζογέφυρα. Έτσι, ναι, ναι, όντως. Φίλε, άνοιγε η διάθεσή σου. Ναι. Εγώ ξυπνούσα και με το που έβγαινα στο τεράστιο μπαλκόνι που είχα, σαν να είμαι, ξέρω εγώ, δεν θα το καταλάβεις τώρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε ομιλία. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που έβλεπα ήταν η πεζογέφυρα. Δεν πρέπει να γίνει μια τυχογραφία στο γήπεδο της Τούμπας εις ανάμνηση αυτού του πολύ σπουδαίου γεγονότος που έλαβε χώρα? Πώς είναι η να γίνει μια πεζογραφία του αστυνομικού διευθυντή που έδωσε την εντολή να μην ανέβει δημιουργία εκεί. Να τον κάνουμε να τον έχουμε. Ναι, πώς είναι, ρε παιδί μου, το αέτομα του Παρθενώνος, ας πούμε, που απεικονίζει, τι απεικονίζει τέλος πάντων, ας πούμε, με τα μάρμαρα, τα Ελληνίδια κτλ. Να κάνουμε μια αναπαράσταση σε αυτό. Μάρμαρο. Ναι. Ναι. Ναι, 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 έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Ας πούμε από την θύρα, ένα ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Σε καινούργιο το γήπεδο. Ναι, στο καινούργιο το γήπεδο, ναι. Σε καινούργιο. Θα είναι ένα μέρος, ίσως, ας πούμε, όταν θα γίνει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΚ, φαντάζομαι ότι αν έγινε εκείνη η φιέστα όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, φαντάζομαι τι έχει να γίνει στα εγγένεια από άποψη τελετουργικού. Θα κάνουμε αναπαράσταση με κανονικούς ανθρώπους. Ναι, μα εγώ σκέφτομαι, έχω στο μυαλό μου την τελετή ανάρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Τι να κλάσει, ότι ναι, αυτό. Όχι μόνο ότι έστω, που είχε αναπαραστάσεις με ανθρώπους έτσι που κάναν τα αγάλματα, κείονες, ιστορίες, τέτοια αυτά, να φωνάξουν τα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν εκεί. Ένθεν και ένθεν. Για να δώσουν έτσι, ας πούμε, ένα
τόνο ευγενούς άμυλας. Time out. Στα νέα τα παιδιά. Έμενες κάτω δηλαδή, δεν έμενες πάνω. Στην Πορταριά. Αλλά φαίνεται το Πανθεσσαλικό. Από εκεί που ήμασταν. Μεταγραφή έχουμε. Οπα. Για τον Άρη. Α. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του James Alexander Τζέκο. Τζέκο στον Άρη. Άμα το πεις έτσι θα είναι πιο εμφατικό. Είναι Τζέκο. Α, εντάξει τώρα αυτά δεν πολύ ακούγεται. Τζέκο στον Άρη λοιπόν. James 28χρονος διεθνής Αυστραλός μέσος. Μάλιστα. Γεννήθηκε το 92 στη Βιέννη, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Άρεος. James Alexander, ωραίο, ωραίο. Ωραίο είναι, ναι. Ναι. Πώς λεγόταν εκείνος ο τρανσέξουαλ? Jason Αντιγόνη. Ναι, εντάξει. Καμία σχέση με το παίκτη του Άρη, βέβαια, ναι. Αλλά μου κόλλησε τώρα, δεν ξέρω γιατί. Θέση, κεντρικός μέσος. Μέσος. Εντάξει, ξανθός. Ναι, ναι. Δεν τον βλέπω να έχει... Άουστρια Βιέννης έπαιζε, η οποία έφαγε σε φιλικό 12 από την Dortmund. Δηλαδή μετά τα 8 αυτοί οι Γερμανοί δεν έχουν σταματημό, ρε. Μη σε βρούνε. 12. Και έχει κάνει μια τρίπλα ο Σάντζο σε ένα καημένο, το ανεβάσαμε στο Ριπρές, που από μη τη φάση αυτή την τρίπλα είναι. Εξευτελιστική. Δηλαδή πιστεύω ότι θα του δίνα σκαριά στα δόντια, αν μου το έκανε αυτό. Ως γνωστός, ως καλοχημένος στη μεγάλη σχολή του Παύλου Μελά. Έτσι ακριβώς. Του ποιοτικού, ναι, ποδοσφαίρου. Ναι. Που αναπτύχθηκε στις φαβέλες της Σταυροπόλεως. Από ΠΑΟΚ, μια και έπιασε στα μεταγραφικά και ο κόσμος διψάει και ρωτάει και ανησυχεί και αυτό και δεν κοιμάται τα βράδια. Τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Μέχρι τις 25 του Αυγούστου ο ΠΑΟΚ ποντάρει στη συνοχή του. Δεν θα βάλει άλλους στο ρόστερ του. Εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι φορτσάρει η Μπεσίκτας, η οποία δεν ποντάρει στη συνοχή της, αλλά στην ποιότητά της. Δηλαδή πήρε τώρα τον Μεσά, ωραία, και παλεύει να πάρει έναν εκ των Κάλινιτς ή Μάντζουκιτς για την επίθεση. Ο Μάντζουκιτς έπαιζε κάπου στο Κατάρ. Τώρα δεν νομίζω σε 10 μέρες, σε 8 μέρες να είναι έτοιμος και να τον πάρουνε. Ο Κάλινιτς είναι αλήθεια ότι δεν ξέρω που έπαιζε, αλλά μπορούμε να το μάθουμε αμέσως. Γιατί το θα πάρεις τηλέφωνο στην Μπεσίκτας, θα πάρεις τον Κάλινιτς να το ρωτήσεις. Όχι, ρε. Ναι. Α, δούμε που έπαιζε το Ρώμα. Ρώμα. Δανεικός από την Ατλέτικο, λέει. Μου βγάζετε το. Στη Ρώμα έπαιζε. Το δούμε... Ποια Ρώμα. Πόσα πέρα. Έπαιξε. Πόσα έπαιξε, έχει σημασία. View full stats 19-20. Έπαιξε. Τίποτα. Δεν είχε τίποτα χθες. Δεν είχε. 19 παιχνίδια, 5 γκολ, 2 assist. Πέρυσι το 19. 19-20, ναι. Ναι, εδώ μου βγάζει 0-0. Τέλος πάντων. Πού το στο Wikipedia το βλέπεις. Wikipedia, ναι. Δεν ήταν βασικός, αλλά δεν πάμε να είναι παιχτάρα. Και πολύπειρος είναι η αλήθεια στα 32 του χρόνια ο Νίκολα Κάλινιτς μαζί με τον Μάτζουκης που είναι πολύ μεγαλύτερος, είναι η αλήθεια νομίζω, στις 35. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Μάτζουκιτς, ο πολύπειρος σέντρεφορ που έβγαζε τα λεφτάκια του στο εξωτικό Κατάρ. Οπότε δεν αναμένονται μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ, θα πάει με το σχήμα. Υπάρχει το θέμα του Βιερίνια. Το θέμα του Βιερίνια είναι ανοιχτό. Δεν βλέπω να ξεκαθαρίζει άμεσα. Εδώ που έφτασε το πράγμα. Η πρόταση του ΠΑΟΚ τελευταία ισχύει. Ο Βιερίνια θέλει να δει τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μου λένε όλοι θα έρθει. Παιδιά, δεν θα έρθει. Ο Ιβάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφεύγει το συνωστισμό όταν υπάρχουν πανδημίες. Δεν θα εμφανιστεί. Θα είναι εκεί στο αγρόκτημά του, στο Ροστόφ, με τα άλογα του κτλ. Όταν βρεθεί το εμβόλιο, που το βρήκε ο Πουτίναλος. Έτσι. Ήδη έχω κάνει κάτι τηλεφωνάκι, αλλά καβατζώσει 3-4 κάτι. Κάτι γνωστοί μας θα τα καβατζώσουνε. Αυτό που το έκανε η κόρη του πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος παπάς στην ιστορία των παπάδων. Ούτε εμείς εδώ δεν θα το κάναμε αυτό το πράγμα. Μας ξεπέρασε ο Πουτίναλος. Ναι, ο Πουτίναλος, φίλε, το έκανε η κόρη μου, λέει, είχε λίγο πυρετό στην αρχή, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Τι το έκανε, δηλαδή, εκεί που μαγείρευε μπάμιες, ας πούμε, φασολάκια, μπελιτζάνες, δεν ξέρω κι εγώ τι, ξαφνικά, δεν πετάω μέσα και λίγο εμβόλιο, ας πούμε, να δω τι γίνεται.
Το 52% των ιατρών δεν θέλει να κάνει το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Στη Ρωσία όλα αυτά. Φίλε, δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα ήταν ένα... μακάρι... Ναι, θα ήταν ένα ωραίο στοιχηματάκι όλο αυτό. Τι εννοείς? Ποια χώρα θα βρει πρώτη το εμβόλιο. Να βάλουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μα ήδη γίνεται μακελιό. Ναι, γίνεται μακελιό. Αυτό να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 3-20 Ρωσία, 1-75 Γαλλία και ούτω καθεξής, ας πούμε. Να το σκεφτούν εδώ οι στοιχηματικές, τους δίνουμε και ψωμάκι να έχουν. Γιατί είπα. Ναι. Οι Γερμανοί αμφισβητούν ότι οι Ρώσοι το βρήκανε. Mm-hmm. Οι Γερμανοί, βέβαια, γενικά αμφισβητούν ότι δεν κάνουν οι ίδιοι. Ισχύει. Εντάξει. Θα το δούμε. Τέλη του χρόνου, λογικά, θα κυκλοφορήσει κάποιο από αυτά που είναι στο τρίτο στάδιο τώρα. Ναι, κάτι θα ένα της Οξφόρδης, ναι. Ένα των Ρώσων, ένα κάτι να κυκλοφορήσει. Τέλος πάντων, τελειώνουμε, παιδιά. Ναι. Άντε, βρείτε το, άχρηστη. άχρηστη. Ζώα εκεί στην Παέξες. Ζώα εκεί στην Οξφόρδη. Ναι, ναι, ναι. Κάντε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, όλα τα λεφτά μας σας έχουμε δώσει. Για έρευνες. Οι μόνοι που δεν κάνουν έρευνα, βέβαια, είμαστε εμείς, εντάξει. Τι έρευνα να κάνουμε, θα το βρουν οι άλλοι. Θα το βρουν οι άλλοι και θα το αποδώσουμε όμως στους. Σε κάποιον Έλληνα που ναι. Δουλεύει στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Ένα, ο Μπατζανάκης του Τάδε που είναι εκεί, γιατί είμαστε το... η ομάδα Ε. Ναι, έτσι ακριβώς αυτή. Ναι, 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 ναι. Σόλο Σπάρτα. Σόλο Σπάρτα. Έτσι, Κίσιγκερ και τέτοια. Πώς τη λέγανε, είχε γράψει ένα ωραίο το κουλούρι. Βρήκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό η Ελένη Αντωνιάδου. Αυτή που είχε πάει στην NASA. Αυτή το βρήκε. Ναι, ναι. Έχει πολλά. Όχι, θα το αποδώσουμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, στους, μπορεί και στους ηγέτες μας, ας πούμε, που πλέον αποδίδουν την ευθύνη. Έμπορος, ναι, σε... έμπορος. Ναι, για λίγη, για λίγη. Όχι, λέω, στους ηγέτες μας εδώ, οι οποίοι αποδίδουν πλέον την ευθύνη μόνο στον κόσμο για τα όσα συμβαίνουν, στην νεολαία που τολμάει να διασκεδάσει, στους μαγαζάτορες, στους ανεύθυνους, στον ένα στον άλλο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη, ας πούμε, όσον αφορά την διαχείριση από τους μηχανισμούς του κράτους στην προκειμένη περίπτωση. Όπως σωστά λέει ο γνωστός έπορος ρούχων Τζιν για την ακρίβεια, γνωστής οικογενείας της πόλης. Έτσι, μεγάλης οικογενείας, ναι, 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 αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι. Ναι. Πρώτα θα το βρει ο Βελόπουλος και μετά όλοι οι άλλοι. Ναι. Μαζί με τις κεραλιφές, ναι. Κάντε ζώα εκεί στο Οξφόρδη, ξυπνήστε. Μια μέρα πάω στο σπίτι, ήταν εδώ η μάνα μου και βλέπω ένα δέμα. Και είχε παραγγελία, ναι, από Βελόπουλο. Τελοπών. Τι λες? Το βλέπω, ας πούμε, λέω τι κάνεις, ρε μπάλα. Ξέρω γιατί είχε, έχει θέματα, ρε παιδί μου, όταν είσαι, ας πούμε, χωρίς να πιστεύει αυτά, αλλά όταν ψάχνεις από το πουθενά, από το ένα από το άλλο, καταφεύγεις μέχρι και σε αυτή την λύση, σου λέει τελοπών, θα τελειώσει ο πόνος. Και μας έμειναν αμανάδι και τα βιβλία και η κρέμα του κυρίου Βελόπουλου, ας πούμε, προκειμένου, τον οποίο περιμένουμε όντως να ανακαλύψει το εμβόλιο. Βέβαια, έτσι πως είναι η κατάσταση, μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League και να έχουμε lockdown. Δεν θα έχουμε lockdown, γιατί εκεί θα γίνει μακελιό, κανονικά. Με κόσμο θα γίνει. θα το βρω εγώ το εμβόλιο. Δεν βλέπεις τώρα, τσακά. Και αν έχει και ο λαός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ειδικεύονται, έτσι, ας πούμε, στα πειράματα χημικής, ναι, φύσεως. Ναι, τα παιδιά είναι εξελιγμένα. Αυτό λέω. Και βασικά παραγωγή αντισωμάτων θα έπρεπε να γίνει ένα εργαστήριο. Δηλαδή αντισώματα, γιατί θέλεις, γι' αυτό πάρε αντίσωμα. Πάρε τίποτα, αντισώματα παντού. Δεν παθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Ωραία, εγώ όσους ξέρω που έχουν κολλήσει, δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό που σου λέω. Το παρατηρούσα χθες. Δηλαδή ο Στοχ δεν είναι ΠΑΟΚ. Όχι, δεν το λες και ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί. Είναι άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ο άλλος που δεν το λέει σίγουρα δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Ναι, γιατί έχουμε και αυτό. Δεν το λέει. Δεν το λέει, αλλά το ξέρει η ΠΑΕ και θα το. Δεν μπορεί η ΠΑΕ, είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι, δεν μπορεί κανείς μας να πει τίποτα. Καλά, ναι, προφανώς, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις για την. Πρέπει να πει ο ίδιος. Αν δεν δημοσιοποιήσει. Φαντάζεσαι να βγει ο Ταλιμανίδης και να πει: εγώ κόλλησα, παιδιά, από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Που είναι και ΠΑΟΞής. Εγώ να τους ο πρώτος. Ναι. Που κόλλησε. ΠΑΟΞής. Ναι. Δεν θα είπα εγώ ο πρώτος. ΠΑΟΞάκι που κόλλησε κορονοϊό. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, ας πούμε, που λένε ότι
Καταρχήν, όταν βλέπεις ανάρτηση, ας πούμε, από τα ειδησιογραφικά τέλος πάντων site που γράφουν κρούσματα αυτά και τέτοια, από κάτω, σωρία ποσταρισμάτων και σχολείων ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ο κοροδιός, βρείτε μας έναν που έχει νοσήσει. Ναι, γράφουν. Εγώ ξέρω μερικούς. Ναι, ναι, καλά, και εγώ ξέρω. Δηλαδή, η παγκόσμια. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Ο Σόρος, ο Κίσιγκερ, ο Μπιλ Γκέιτς, οι Ιλουμινάτι, όλοι αυτοί, μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας συνωμοσίας, είπανε στον Στοχ, για παράδειγμα, ότι θα πεις ότι έχεις κρούσμα για να φανεί ότι υπάρχει και στον άλλον που δεν λέμε. Ας πούμε. Όλοι αυτοί, άμα κολλήσει ο Σόρος και πεθάνει από κορονοϊό, τι θα πούνε? Δεν θα είναι σοκ? Θα λένε το έκανα για τα μάτια του κόσμου, δεν έχει πεθάνει, κρύβεται σε κάποια έπαυλη και αυτά και είναι σωσίας και. Πάντα για όλα υπάρχουν στη δυσπιστία, υπάρχει λύση για όλα. Να ενημερώσω, γιατί βλέπω πολλούς φίλους που κάνουν αναρτήσεις, ωραία. Να υπενθυμίσω μάλλον, γιατί τα έχουμε πει, μπάμπη μου, εντάξει, που λένε ότι τα δίνουν στα μίντια και εμείς δεν τα πήραμε. Καθόλου. Δεν τα πήραμε εμείς. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, παιδιά, δεν τα πήραν όλα τα μίντια. Αλλά το να λέμε τα αυτονόητα ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει, υπάρχει ατομική ευθύνη, ναι μεν, η προσωπική μας, ας πούμε, γιατί και δεν σημαίνει τίποτα, λένε όλοι, ας πούμε, ότι υποκείμενο νόσημα, άρα θα πέθανε μια στιγμή, σε κάποια στιγμή. Δεν σημαίνει αυτό το υποκείμενο νόσημα, ότι θα πεθάνεις. Δεν είναι ανίατη η ασθένεια, ας πούμε, από την οποία μπορεί να υποφέρεις. Να έχεις ξοργονέφρη και ανεπάρκεια, αναπνευστικά προβλήματα και τέτοια, θα ζήσεις. Απλά αν κολλήσει αυτό το πράγμα, θα σε στείλει μια ώρα αρχίτερα. Δεν σημαίνει κάτι ότι, α, ωραία, εντάξει, αυτός θα πέθαινε, έχει υποκείμενο νόσημα. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται και στο γυροκομείο του ασβεστοχωρίου και όλα αυτά. Γράψε ένας άλλος, λέει, αν εγώ κολούσα στο σαμπάνι κορονοϊό, θα ντρεπόμουν να το πω, λέει, καλύτερα, λέει, θα έγραφα ότι κάνω, πίνω πρέζα με χρησιμοποιημένα βελόνια. Ναι, δηλαδή καλύτερο, λέει, είναι αυτό από το να πω, να βγω και να πω ότι κόλλησα λίγο στο σαμπάνι κορονοϊό. 2000 κόσμο, σαμπάνι, μάλιστα. Αυτή είναι η ανάγκη του κόσμου για τέχνη. Το αντιλαμβάνεσαι δηλαδή. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι μια κατάτια τη κοινωνία μα. Δηλαδή να κολλήσω, ρε φίλε, μετάλλικα. Να πάει στο διάολο. Να κολλήσω στο σαμπάνι και στον αργυρό. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα το δεχτώ, όχι. Επίσης, στον Πατμανίδη, όπως έχω πει, Πολάκης, δεν κολλάτε. Τηρούμε όλα τα μέσα ασφαλείας. Λιγότερα από 100 άτομα μαζεύουμε, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Και από σήμερα νομίζω πάμε στο 50. Εγώ τα βαφτίσια μου θα τα κάνω και κλεισμένο των θυρών πάντως, παιδιά, τα ξέρετε. Τη γλίτωσε, στη γλίτωσε. Ναι, μια χιλιαρικάκι. Μια χαρά σου, κάτσε. Ναι. Διότι το βαφτίσιο είναι μόνο έξοδο. Γιατί δεν μπαίνεις δώρα, παίρνει κάποια ρουχαλάκια το μωρό, αυτά να είχαμε να λέγαμε, δεν μπαίνεις χαρτούρα. Μέχρι τα 5 του έχω ρούχα. Ναι, φαντάζομαι, φαντάζομαι. Αλλά στο βαφτίσο δεν παίρνεις δώρα και ο νονός πληρώνει τα αυτιάτικα, ενώ στο γάμο περιμένεις το κάτι, υπολογίζεις που τόσοι καλεσμένοι, γι' αυτό πολλοί κάνουν ανοιχτούς γάμους, δηλαδή μεγάλους, καλούν 300 άτομα, γιατί θα πάρουν το κάτι τι. Εμένα δεν μου δώσανε ευρώ τα λαμόγια, ρε. Έλα ρε που δεν σε δώσαν, άσε μας. Τίποτα, ρε. Ναι, κανένας δεν σε έδωσε φακελά. Για να μην σου λένε ότι τα παίρνεις. Άντε 5 εκατοστάρικα να βγάλα. Τι λες, ρε. Αυτό που σου λέω. Τίποτα σου λέω, ρε, πείνα. 5 εκατοστάρικα. Αυτή είστε δημοσιογράφοι. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Ναι. Και είχα καλέσει την ελίτ. Ναι. Η ελίτ τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, άντε να αποδογυρίσει. Ούτε 5 εκατοστάρικα. Ούτε 5 εκατοστάρικα δεν μπορεί να βγάλει, ας πούμε, να τρέξει από το μπατζάκι. Μάλιστα. Δεν έκανε σωστή διαχείριση για να βγάλει ίσω. Έχω αυτή την αίσθηση πάντα ότι είμαι υπεράνω χρημάτων. Ναι. Λάθος. Δεν είμαι υπεράνω χρημάτων, παιδιά, να τα πούμε αυτά. Αναδρομικά να έρθει ένα βάουτσερ στον Κόλκα για τα σπασμένα του γάμου του πριν από 2 χρόνια. Τι είχες κάνει στο γάμο, γιατί δεν έπαιξα? Ποιος έπαιξε? Γιατί δεν έπαιξε κανείς, γιατί πολιτικός ήταν. Α, δεν είχες κέντρο και ιστορίες και αυτά? Όχι. Γι' αυτό δεν πήρες, αγόρι μου, φράγκα. Στα πω εγώ. Τα φράγκα πέσουν τα φακελάκια όταν κάνεις γλέντι και πηγαίνει το ζευγάρι από κοντά, βλέπει κάτι τριτοτέταρτους θείους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σκάει και ένα φακελάκι. Παπ, συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο. Πρέπει να σουρώσουμε δηλαδή τους καλεσμένους για να πάρουμε κάνα ψηλό. Ακριβώς, πάνω στο τσακίρι. Πες, εσύ ο έπειρος, ρε φίλε. Εγώ πρέπει να τα ξέρω αυτά. Μια φορά παντρεύτηκα. Εντάξει.
ευκαιρία να κάνεις θρησκευτικό. Στα πω εγώ όλα. Τσακ. Πολλοί το κάνουν αυτό. Κάνουν το πολιτικό για τα χαρτιά, για τις φορολογικές. Πως είχε πει ένας μεγάλος, ας πούμε, παραγωγός, φορολογιακές απαλαφρύνσεις. Κάποτε. Έχει υποθεί αυτό. Δεν είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή, αλλά είχε πει αυτό το μυθικό, ας πούμε. Κάτι για τον ΠΑΟΚ, έλεγε. Ναι, πούμε, αλλά και κάτι έμεινε. Έμεινε το φορολογιακές απαλαμφρύνσεις. Το θυμάμαι έτσι, ας πούμε, με έχει στιγματίσει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας. Σας δίνουμε και tips. Βέβαια, είπαμε, οι γάμοι πλέον, χθες ήμουν σε ένα γάμο, 100 άτομα, αυτό. Αλλά 12 η ώρα όλα κλειστά. Τώρα πάμε στα 50. Σιγά σιγά θα παντρεύονται μόνο αυτοί που είναι να παντρευτούν, ας πούμε, χωρίς την παρουσία γονέων, τακτών και φίλων, μέχρι να δούμε πότε θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Μέσα σε όλα τα άλλα, νομίζω ότι θα πρέπει να μνημονεύουμε πάντα την ομάδα του Όφη για την πρόταση που είχε στις αρχές του Ιούλη, που ήθελε να γίνουν τα παιχνίδια με κόσμο. Ναι, ναι. Και φτάσαμε στο σημείο, το συζητάμε κιόλας, πώς μπορεί να γίνει αυτό και. Τότε είχα γράψει στο Ριπρές ότι όλο αυτό είναι φούσκα και δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Πριν βγάλουν, γιατί βγήκε ο Βγενάκη σε κάποια φάση και είπε ναι, το συζητάμε, το κάνουμε, άσε μας, λέει Βγενάκη. Και τελικά ποτέ. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπω ότι μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο πάλι δεν θα δεν υπάρχει. Έχει. Όχι, μα το λέγαμε. Αυτή τη χρονιά δεν υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να διεξαχθούν παιχνίδια με κόσμο. Όχι, ρε, πρέπει ξαφνικά να φύγει ο ιός. Ναι, να πει αυτό. Εντάξει, πάω σε άλλο πλανήτη. Ωραία, δεν γουστάρω άλλο εδώ, σας βαρέθηκα, είστε ναι. κουραστικοί, δεν αντέχω άλλο τσόδρα. Ο τσόδρας δεν βγαίνει τώρα, έχουμε χαρδαλιά, αρέσει, έχουμε χαρδαλιά. Τον οποίο τον είδα να έχει κάτι πινελίκια, το είδες αυτό. Έφαγε πινελίκια. Έριξε. Μόνο αυτό κάνει. Μόνο πινελίκια και τσαμπουκάδες. Εδώ είπε το αμίμητο ότι για τις καταστροφές και που υπήρξαν στην Εύβοια πριν από μια εβδομάδα και για το ότι δεν λειτουργήσε η περιβόητη γραμμή του 112, ότι δεν το κάναμε για να μην θρηνήσουμε 100 βυθυμάτων. Το να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι επίκειται, ας πούμε, μια έτσι, πολύ δύσκολη κατάσταση από άποψη καιρικών συνθηκών. Στο οποίο 112 το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδιδε, ας πούμε, όλη την τραγωδία, είτε στο Μάτι, είτε σε όλες τις καταστροφές που ήρθαν φυσικές στη χώρα μας. Αλλά εντάξει, αυτό ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Αλλά γενικά ο Χαρδαλιάς είναι, ρε παιδί μου, είναι μπροστά. Επίσης είδα δηλώσεις γενικότερα, δεν ξέρω αν τον έχεις παρατηρήσει, κάνει δηλώσεις πολύ αθλητικές. Αφού ήταν παράγοντας χρόνια, ρε. Όχι, ήταν ο πρόεδρος του Αθηναϊκού, του γυναικείου μπάσκετ. Ο ισχυρός ανήρπο ο Αθηναϊκός έφερε και ευρωπαϊκό τρόπαιο στην χώρα μας. Είχε να χάσει 120 παιχνίδια. Ναι, ναι, μεγάλη ομάδα τότε. Και κάνει δηλώσεις του τύπου, σίγουρα πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη έτσι, μάχη και αυτά θα τα καταφέρουμε και. Είναι καλός. Έχει έτσι, ένα ποδοσφαιρικό αθλητικό attitude. Όσον αφορά τα. Σεισμό στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Α, ναι. Στην Ήδρα για την ακρίβεια. Ναι, συνεχίζει το 20 να πηγαίνει. 5,1 στην Ήδρα. Εθνικός εννοείται. Στην Αθήνα, ναι. Ναι. Δίπλα είναι η Ήδρα, δεν είναι. Πόσο είναι. Όχι, ρε, μακριά είναι η Ήδρα. Η Ήδρα είναι προς Πελοπόννησο εκεί, απέναντι από. Μετά τη Σαλαμίνα είναι. Εντάξει, μωρέ, είναι μακριά από την Αθήνα. Είναι πιο κοντά στην Πελοπόννησο η Ήδρα. Απλά θεωρείται, ρε, παιδήμαρχος Αρωνικός, αυτά κοντινό, τέτοιο. Είναι μέσα στα πλαίσια. Καίγεται ένα εργοστάσιο με πλαστικά, έχει γεμίσει τοξικό νεφος όλο το λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Όχι, όχι. Ναι, ένα εργοστάσιο πλαστικών στη μεταμόρφωση καίγεται από προχθές, δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά. Καλά, κοίτα, μετά από αυτό που είναι στο Λίβανο. Ναι. Όλα είναι τίποτα, φίλε, εντάξει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ούτε στην ταινία δεν έχει γίνει όχι, αυτό. Όχι, στον Αρμαγεδόν δεν όχι. έχει γίνει αυτό. Όχι, όχι. Να τυλαχτούν κάνα 5-6 τετράγωνα. Ασύλληπτο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε με γραμμούλες. Θα δώσουμε το. Είχε συνομιλήσει με τον κόσμο την Παρασκευή. Βεβαίως. Άρχισαν να πάρουν μπρος και μετά βγήκαν όλοι μαζεμένοι. Όλοι με. Σταύρο, πες καμιά μεταγραφή. Αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει, και άλλα. Και άλλα, και άλλα θεματάκια συζητήσατε. Και άλλα θεματάκια, ναι. Ακούω κιόλας με τα διαρκείας έχουμε κάτι. Γιατί κάποιες ομάδες βγάζουν. Ο Άρης, άκουγα διαφήμιση τώρα εδώ στο. Εμείς τι διαρκείας θα βγάλουμε, αφού δεν πάει ο κόσμος εκεί πέρα. Ναι, ο Άρης γιατί έβγαλε διαρκείας. Του ψήφισε. Δεν λέω, δεν λε. Εντάξει, ρε φίλε, αφού δεν θα έχει κόσμο, τι διαρκεία. Θα μου πει είναι οικονομική υποστήριξη. Αυτό, είναι οικονομική υποστήριξη.
Πες στηρίξτε, δεν βγαίνουμε. Εντάξει, και έχει δώσει και λεφτά ο Άρης. Μπαν το ένα το άλλο, μεταγραφές, τι είναι. Mm-hmm. Πες το στα ίσα, ρε φίλε, ότι παιδιά δεν βγαίνουμε. Ναι, αλλά είδες όμως ότι τα ξεπέρασε όλα τα προβλήματα αυτά τέτοια και θωρακίζεται. Κάνει και τις μεταγραφές, παίρνει παίχτες και ετοιμάζει ισχυρό σύνολο. Έχει Ευρώπη. Mm-hmm. Εκκλήρωση έγινε στο Europa. Όχι ακόμα. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Θα το αναμένουμε και εκεί. Λοιπόν, διαλυματάκι. Κάνε, πάρε μια ανάσα, Σταύρο μου. Ναι, ναι. Θα επιστρέψουμε με γραμμούλες εδώ για να συνομιλήσετε μαζί μας. Για όσους κατεργαραίους επιστρέψανε. Για όσους παραμείνανε. Για όσους ενδεχομένως μας ακούνε από κάποια περιοχή που ρεμβάζουν και επιλέγουν το. Το Λίμπερο 107,4 για την πρωινή τους συντροφιά. Απ' άκρη σ' άκρη στον πλανήτη Γη. Καυτό καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο. Κι αν δεν έχεις χρόνο να παρακολουθήσεις τα στοιχήματά σου, το αυτόματο cash out της Big Win ήρθε και σου λύνει τα χέρια. Τώρα το στοίχημά σου κλείνει μόνο του. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι φίλοι του Regency Casino πρέπει να δώσουν λίγο βάση στο ότι στο Regency τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και το ξέρετε. Η διασκέδαση είναι εγγυημένη και φυσικά είναι κάτι που το ξέρετε. Το ότι με το που περνάτε την είσοδο του καζίνου σας μοιράζουν λαχνούς συμμετοχής και αυτό το ξέρετε. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν τους πολύ δίνει σημασία και τους πετάει χωρίς να συνειδητοποιεί ότι στην πραγματικότητα κλωτσάει την τύχη του, χάνοντας φυσικά την ευκαιρία να κερδίσει από αυτοκίνητα μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ. Στο καζίνο λοιπόν, εκτός από τις καθημερινές κληρώσεις μετρητών, έχουμε και τις κληρώσεις Lucky 7. Από Παρασκευή ως Κυριακή μοιράζουν έως και 21.000 ευρώ, συνολικά 7.000 ευρώ ανακλήρωση. Μιλάμε για πολύ χρήμα τώρα. Μεγάλη προσοχή στους λαχνούς που μπαίνετε στην είσοδο, γιατί μπορεί να φύγετε κατά πολλές χιλιάδες ευρώ πλουσιότεροι. Δοσανίζονται τόσο άπλες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρίσκεσαι στο καζίνο Παρασκευή, Σαββατοκυριακή στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα, που είναι η κάθε κλήρωση Lucky 7 και η τύχη μπορεί να σας ανταμείψει. Μικρή διαφημιστική, ανάπαυλα και επιστρέφουμε με τις γραμμούλες στο 2310287 και 38. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, με λίγο εμένα, γιατί έχουμε μιλήσει για τα πάντα και άκου Σταύρο το στίχο τον προφητικό. Αφιερωμένο σε όλους τους φίλους της Μπαρτσελώνα που πλέον τίποτα πια δεν τους αρέσει, ούτε και ο Μέση, ούτε και ο Μέση. Το γράφαμε αυτά όταν ξεκίνησε την καριέρα του ο Μέση και είχαμε διακρίνει ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα, αλλά θα έρθει και η στιγμή της αποκαθήλωσης. Όπως συμβαίνει τώρα στο σωματείο της Βαρκελόνης. Απίστευτη η τέτοια η φωτογραφία με το Ter Stegen και το Messi μέσα στο βάθος. Έχουν βγει μαγικές φωτογραφίες από αυτό το παιχνίδι, από το περιβόητο 2-8. Το καλύτερο που είδα σαν μπεμ ήταν ότι το 8-ball άλλαξε το σήμα του. δηλαδή έγραφε, ας πούμε, το είχε βάζει ο Βαγγέλας Μπαρτσελώνα, Μπάγερ 2, 8-ball. Ήτανε το... Είδα και μια άλλη ωραία φωτογραφία που το σήμα της Μπαρτσελώνας έχει μια μπάλα από κάτω, ας πούμε, αυτό το έβλημα. Βάλανε 8 μπάλες. Πώς ήτανε και δεν είχαμε και μια διαφήμιση εδώ, πρέπει να την έχουμε. Αχ, 8 μπάλες. Μη φοβάσαι, που λέει και... Και η ημερομηνία με το... Ένα σποτάκι. Ναι, και η ημερομηνία. 13 Μπαρτσελώνα 2020. Πολλά. Πολύ γλέντι. Ναι. Πολύ γλέντι στο διαδίκτυο. Λοιπόν, έχουμε και γραμμούλα, βέβαια, η οποία θα μας κάνει ποδαρικό στο χειμώνα. Στον καλό χειμώνα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα ρε Τζάνκη. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα ρε αγόρι μου. Έσπασε το ρεκόρ του. Κρούνια, μόνο δεν σοφάρισε τη Λακρούνια Μονακό, ρε. Έλα σπάλλον. Πόσο είχε λήξει, όχι ρε, εκείνο τι είχε λήξει, 2-7 είχε λήξει. 8-3. 8-3. 8-3, όχι 2. Τι λέει, Μπατμάν, τι μας έφερες καλό, για να μάτσα. Λαλάγκια. Έτσι, πάλι χέρια, έτσι. Λαλάγκια έφερα. Πάλι χώρια είσαι. Είπαμε έτσι, ας πούμε, να μην ειδωθούμε, να πεθυμίσω ένας τον άλλον περισσότερο. Μάλιστα. Έχουμε σχέση ξαποστασίας. Ναι, 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 πλατωνική σχέση. Μάλιστα, ευκαιρία δεν ήθελε θα δάκη. Ναι. Τι λέει, πώς πέρασες, θα καλέ. Τι, δεν σ' ακούμε. Πώς πέρασες. Καλά, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Εγώ νόμιζα θα πήγαινα σε γιατρή τη βδομάδα, ρε. Όχι, μακάρι, μακάρι, γιατί είμαστε στην Καλαμάτα. Φύγαμε τη Θεσσαλονίκη, κολλήσαν όλοι. Πήγαμε Καλαμάτα, COVID free. Ελάχιστα τα κρούσματα. Ναι, εδώ γίνεται χαμός κάθε μέρα 150. Ισχύει, ισχύει αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει. Και εγώ το έμαθα πρόσφατα ότι τα κρούσματα που λένε είναι, αφορούν τους ανθρώπους που δηλώνουν μόνιμη κατοικία την πόλη στην οποία παρουσιάζει. Δηλαδή μπορεί εγώ να κολλήσω στην Πάρο, αλλά το κρούσμα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα καταγραφεί. Τώρα είδα, είδαμε μια παρέα τετράδα και δύο τσακαλάκια κάναν το τεστ. Ναι. Τους είπαν περιμένετε, μην μπείτε στο πλοίο. Ναι. Αυτή την κοπανίσανε γιατί βγαίνουν θετικοί. Από την Πάτμο, ναι, και τους συλλάβανε. Τους πιάσανε στο λιμάνι. Και πολύ καλά τους κάνανε, προκειμένου. Ναι, μπήκανε μέσα στα πλοία που είναι ο ένας πάνω. Τα λιρούμπα είναι. Τα λιρούμπα. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Πώς τους άλλους που μπορεί να τους κολλήσανε, βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, ότι αντί να προστατεύσουμε τον κόσμο με έκτακτα δρομολόγια, με, το στηβάζουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή είναι η λογική. Αλλά εδώ να δεις τον άνθρωπο γίνεται. Ναι, ναι. Τα χάσα λίγο. Και αυτά πάνε, μέσα εφορία δηλαδή. Δεν έχει, δεν ξεφεύγεις, δεν ξεφεύγεις. Εμένα με κυνηγάει ένα χιλιάρικο 10-10 χρόνια, ρε φίλε. Κάνει τρίπλα. Τέλος πάντων. Ναι. Καλή χρονιά. Ναι. Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή. Χρόνια πολλά. Ναι. Άντε φιλιά, σήμερα δεν θέλω να... Να πεις. Εν τω μεταξύ, Μπάτμαν, ναι. Όταν έλειπε ο Σταύρος, το έχεις κάνει Μαρία Μαντελένα. Όταν έφυγες εσύ, στην αρχή πήγε να κάνει κάτι... Το πήρε τηλέφωνο, έψιλε το εντάξει, κάτι Αμερικανίες που τέλος πάντων ακούγονται. Έτσι, το γύρισε. Μέχρισε. Ναι, τώρα που θα ειδωθούμε... Κοινή σαν συνισταμένη βρείτε για φέτος. Ναι, αύριο που θα ειδωθούμε και πούμε. Που θα βρεθούμε και από κοντά, ναι. Μόνο death metal θα παίζει αύριο. Δεν σας το πραναγγείο. Όχι, έτσι. Εσύ είναι δυνατό, ανοίξεις το μάτι και ακούς death metal. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ωραία, μου και εγώ κοιμάμαι με death metal. Ήξερα ένα αφεντικό μου τέλος πάντων που αν τον έβλεπες εξωτερικής, όπως έτσι ήταν ήσυχος, ηρεμούλης. Και όποτε είχε νεύρα, πήγαινε σπίτι, το έβαζε το διαπασόν και άκουγε τέτοιες καγκουριές να πούμε. Τέρμα όμως, ρε, τέρμα. Δεν καταλαβαίνει στίχο, ας πούμε. Μάλιστα. Έγινε ψηλέ μου, φιλιά. Το μάλιστα. Θωμά, εμφανίστηκε ο Χρήστος από τα κυβέρνηγα. Έτσι, τσαου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την... Εκπομπούλα με το ψυχιατρίο μας που παίρνει το βάπτισμα του πυρός σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Είμαστε εδώ κανονικότατα. Κάτσε να βάλουμε έτσι να το χαρούμε λίγο, ρε παιδί μου. Βάλε ένα σάμποτας να το έχεις. Το πίσω χαλάκι. Δεν ξέρω αν μιλήσατε, ας πούμε, καθόλου έκανες ανάλυση το τι είδες στην προετοιμασία, στο πύλιο ή μόνο έβλεπες την πεζογέφυρα και τα κοκκινιστά. Άκου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ωραία. Τίποτα δεν θα αλλάξει σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή, η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ σε σχέση με το πώς τελείωσε τη σεζόν είναι ο ΣΒΑΠ στη θέση του Μαουρίτσιο και αν μπει ο Πέλκας, αν είναι έτοιμος δηλαδή, στη θέση του νεαρού του Τζόλι. Αυτή ήταν η κατάσταση. Εντάξει. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ποντάρει στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα έχει παίξει, ρε φίλε, αρκετά παιχνίδια και πολλά ντέρμπι μάλιστα, ωραία, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και απέναντι έχει μία Μπεσίκτας η οποία ουσιαστικά θα ποντάρει στη μεγαλύτερη ποιότητα που έχει στους ποδοσφαιριστές, απλά είναι τα πράγματα. Εγώ έτσι όπως το διαβάζω λοιπόν, ο ΠΑΟΚ επέλεξε, είναι συνειδητή επιλογή, εντάξει, να πάει με τη συνοχή και όχι με προσθήκες, θέλοντας να μην ρισκάρει οικονομικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία, αυτό επέλεξε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και από την άλλη η Μπεσίκτας, η οποία έχασε πολλούς παίκτες, ωραία, τους καλύπτει πληρώνοντας αρκετά νέους. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Δύο ομάδες λοιπόν με πολύ διαφορετική λογική θα αγωνιστούν στις 25 του μηνός. Θα αγωνιστούν, νομίζω ότι το κυρίαρχο από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα αγωνιστούν για να εξασφαλίσουν μια θέση ουσιαστικά στο Europa League.
πρωτίστως. Που είναι πολύ σπουδαίο δηλαδή να ξέρεις ότι ξεκινάω με τα έσοδα αυτά εξασφαλισμένα. Ναι, πόσο μάλλον όταν είναι μια σεζόν η οποία ο ΠΑΟΚ χάνει 5,5 εκατομμύρια από διαρκείας και μη πω ότι χάνει Μπεσίκτας, mm-hmm. η οποία έχει ένα τεράστιο καινούργιο γήπεδο και μεγάλη πληρότητα στα περισσότερα παιχνίδια της, εντάξει. Mm-hmm. Άρα και σουίτες και χιλιαδιό, δηλαδή τα πράγματα είναι απλά. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Οπότε πηγαίνουμε ουσιαστικά με το περσινό μοτίβο που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια, 3-5-2, αυτό. Δεν είναι 3-5-2 δεν είναι... Διάπαλε. Όχι, είναι 3-4-2-1. Τις προπαίδειες δεν... αυτές, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι 3-5-2. Γιατί το 3-5-2 τέλος πάντων έχει δύο επιθετικούς. Εμείς δεν παίζουμε με δύο επιθετικούς, παίζουμε με έναν επιθετικό και παίζουμε με δύο ψευτοδεκάρια. Ναι. Τα οποία δεν είναι καν extreme. Είναι extreme μόνο σε φάση άμυνας. Ωραία. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Συμβαίνει το πολύ απλό. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει την αμυντική του συνοχή. Εντάξει, δηλαδή το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ σε 4 επίσημα και 2 φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, και ψάχνει έναν τρόπο να γίνει πιο αποτελεσματικό στην επίθεση. Με τριάδα άμυνας. Λογικά αυτή που τελείωσε τη σεζόν πέρσι. Μιχάη Βαρέλα και Μιχαηλίδης. Κρέσπο, δεν είναι, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, έτοιμος είναι, αλλά μια ομάδα που δεν τρώει γκολ δεν την αλλάζεις. Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο Ίγκασον θα μπει. Ο Μιχάη που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εντάξει. Είναι δηλαδή σαν να κέρδισε πολλά κατάρια αυτοπεποίθηση στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε. Έβαλε και τον γκολ, του πήγαν γενικά, όλα. Γενικά έχει αλλάξει το στάτους του, ρε, ναι. Είναι από αυτές τις φάσεις που λες ότι το παιδί το έχει και το απολαμβάνει πλέον. Δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα, καταλαβες. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αθλητικά και τεχνικά και σε επίπεδο οξυδέρκειας είναι πολύ καλά. Και δεν νομίζω να αλλάξει. Ωραία. Εγώ αυτό που βλέπω δηλαδή σαν ενδεκάδα, γιατί οι λεπτομέρειες τώρα, καθόμουν και μελετούσα την ομάδα της προάλλες. Εντάξει, οι τρεις πίσω δεν αλλάζουν. Δεξί fullback ποιος θα παίξει? Θα παίξει ο Ροντρίγκο που έχασε, ξέρω εγώ, 10 μέρες προπονήσεων? Δύσκολα. Να παίξει ο Λιμιός που δοκιμάζεται full back? Δύσκολα. Εγώ λέω που στο Μάτος θα καταλήξει λόγω εμπειρίας. Συν ένα γεγονός ακόμη. Ένας από τους τρόπους να βάλεις γκολ είναι στημένες μπάλες. Αν ο ΠΑΟΚ έχει και τον Μάτος, με Μιχάη, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, Μάτος, Λβάμπ, Κατουρί, Ακπομ, μιλάμε δηλαδή για πολλούς παίκτες με μεγάλα κορμιά. Και αρκετούς από αυτούς. Ο Ακπομ εδώ είναι. Ναι, δεν το πουλήσαμε. Α, μάλιστα, το έχασα αυτό. Ναι, δεν το πουλήσαμε. Μάλιστα. Θα σε διαψεύσει. Φέτος ο Άγκμπο θα είναι η χρονιά του. Το δίνω από τώρα. 14 γκολ θα βάλει. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Σταύρο, ποιες από τα προϊόντα ονομαστικής προέλευσης που του έδωσε ο πεθερός του κάτω... στην Καλαμάτα, ναι, και, τα κρύβει, και θα δείτε ότι έχουμε καλύτερη ποιότητα. Έχουμε καλύτερη ποιότητα. Έβλεπα στην άκρη των δρόμων κάτι μυστήρια φυτά που παρέπεμπαν σε γνωστή, έτσι, ας πούμε, σε γνωστά βοτάνια και με τόσο άσχετος και ήταν λιγαριές. Μπουρούχες, γενώσιμα είναι αυτά. Ναι, λιγαριές οι οποίες μοιάζουν αρκετά τα γνωστά είδη που παράγει η Καλαμάτα. Θα φτιάξει ψηλή φωνή μετά με αυτά εδώ. Ναι. Θα μπορείς να τραγουδάς και Σίντι Λόπερ. Με μπέρδεψες τώρα. Λοιπόν, ταβάνι θα δεις κανονικά. Καλοχειμωνάκια πήγες στο μουσείο του Φουρνιέ, του Φουρναράκη. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό το λόγο κατέβηκα. Εννοείται. Απόλαυσες το Βουκεφάλα μόνο? Πήγες να βγεις φωτογραφία? Όχι, στο μουσείο δεν μπήκα. Απ' έξω, κάστρο των παραμυθιών και πύργο του Άιφελ. Έχει και μουσείο. Μουσείο, εντάξει, το σπίτι το του. Το σπίτι αυτό, ναι. Βουκεφάλα, όχι, ένα πήγασο. Έχει κάτι μυστήρια εκεί, πράγματα τρομερής, έτσι, ας πούμε, αισθητικής. Έχει το Βουκεφάλα ανεξάρτητο. Ναι, δεν το πρόσκαλα. Έδωσε ένα σούτι το 16. Όχι, ντροπή. Και γυρνούσε βόλτες μόνο. Παλιολάδι. Εντάξει, τι να κάνω, αφού τον είχε.
Εγώ έχω τύχει περίπτωση, ένα κρούσμα υπήρχε στο νομό και έμαθα ότι ο τύπος έκοβε και βόλτες. Mm-hmm. Έπινε και ποτάκια το βράδυ, ενώ είχε βγει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα μου το είπαν, κατά πόσο είναι αλήθεια, κατά πόσο όχι, βρισκόμουν και εγώ στο νομό. Εγώ είμαι σε αποστηρωμένα μέρη πήγα, δηλαδή πήγα σε παραλία που είχε σε ένα χιλιόμετρο σύνολο 6 άτομα και δηλαδή η Δεβελίκη τώρα που σου λέω 20 άτομα αισθανόμουν αμήκονο, δεν πλησίαζα. Ναι, και είχε τόσο λίγο κόσμο το Δεβελίκη. Το Δεβελίκη 20-30 άτομα, αλλά μου φαινόταν πάρα πολύ δίπλα. Ανακάλυψα μια παραλία καταπληκτική, να είναι καλά αυτή που μου την είπανε και ο τύπος που μου οδήγησε εκεί πέρα, γιατί αλλού θα πήγαινα. Σε αδιέξοδο θα βρισκόμουν. Δίπλα στο Άγιο Όρος. Να το πω στον αέρα. Δίπλα στο Άγιο Όρος. Όχι. Όχι, όχι. Είναι κοντά στα Πυργαδίκια. Γνωρίζονται, θα καταλάβουν. Nice. Δεν θα πω την ονομασία. Ναι, να μην τη δώσουμε, να την κρατήσουμε κανένα δύο χρόνια. Εύκολο το ματάκι με την Πεσίκτα. Μια συγκρατημένη άποψη, πήρα να πω. Δεν ξέρω μετά με έχουν βγει, έχει γίνει κλήρωση, ορισμός, τι γίνεται Σταύρο. Για ποιο πράγμα δεν είναι. Μετά την Πεσίκτα, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Και έδεισε την Πεσίκτα και μετά βλέπεις την επόμενη μέρα. Έλα ρε, απεσιόδοξε τώρα. Έχει τώρα αυτό το ρωσικο-ουκρανικό, το οποίο θα διαμορφώσει την κατάσταση ως το τέλος. Διότι δεν μπορούν να αγωνιστούν Ρώσοι με Ουκρανοί μαζί, με υπάρχει κλειδάρισμα. Άλλο και αυτό. Ναι. Ναι. Ακόμη και τώρα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη Λιόν, πιστεύω ότι πρέπει να το κατακτήσει, γιατί είναι μια σπουδαία ομάδα, για κανέναν άλλο λόγο δεν το λέω αυτό. Ναι. Κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτά να προσέχουν οι βραχίσομοι που παντρεύονται να μην καλούν πολύ κόσμο. Και κολλάνε και οι υπόλοιποι, αφού βέβαια έχουν κάνει το τεστ και έχουν βγει και αρνητικοί, αλλά μετά βγαίνουν θετικοί, οικογενειακώς, τέλος πάντων, να ευχηθούμε περαστικά σε όλο τον κόσμο. Αυτά. Φιλιά, καλό χειμώνα ρε, να σε πούμε σένα. Φιλιά, τα λέμε. Τσα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ποιος από τους δύο έβαλε κιλά στις διακοπές? Και οι δύο. Εγώ δεν ζυγίζομαι γενικά. Έχει ακούει την εκπομπή. Mm-hmm. Όλο ακούγεται από την αρχή ένα κρίτσι, ένα τρίξιμο, κάτι, μια καρέκλα. Τι να πω. Κάτι κάνει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το ακουστικό μου. Ναι. Αλλά δεν είναι το ακουστικό μου. Είναι η καρέκλα. Είναι. Καρέκλα. Ναι. Η καρέκλα είναι. Ρύθμιση λίγο. Του Σταύρου. Του Σταύρου. Όχι, εγώ δεν κουνιέμαι. Του Σταύρου είναι. Η δικιά σου είναι. Κάτι είναι υπερκινητικός, ο άλλος ο Καλαματιανός. Υπερκινητικότητα γύρισε. Είμαι και ξενυχτισμένος, έρχομαι από γάμο, άστα να πάνε σήμερα. Άντε και στα δικά σου, ρε Πάπη. Θέλω να πω για αυτούς που λένε για μεταγραφές και τα λοιπά. Μπορούν να καταλάβουν ότι φέτος έχουν αλλάξει τα πράγματα, η μεταγραφική περίοδος 3 Οκτωβρίου, πότε τελειώνει. 4. 3 Οκτωβρίου. Θεωρητικά τώρα είμαστε αρχές Ιουνίου. Πότε ο ΠΑΟΚ έκανε αρχές Ιουνίου μεταγραφές για να κάνει τώρα? Είμαστε που είμαστε αρχή. Τι σενάριο έβγαλες τώρα, δηλαδή, τι αναγωγή. Αυτό ισχύει, αλλά πρόσεξέ με. Μ' άρεσε. Πρόσεξέ με. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή. Να πάει με την περσινή ομάδα. Θα κριθεί από το αποτέλεσμα αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Απλά είναι τα πράγματα. Πάρε Σταύρο, δεν μπορείς να πα. Ακόμη παίζουν πρωταθλήματα, παίζαν οι περισσότεροι μέχρι πριν μία-δύο εβδομάδες. Ποιος θα έρθει τώρα στον ΠΑΟΚ? Τι μεταγραφές και τι συζητήσεις να κάνεις τώρα? Όχι, είναι και το τι λεφτά δίνει ο ΠΑΟΚ πλέον. Δεν δίνει λεφτά. Τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα. Εννοείται. Δηλαδή ο Μενσά, σε μια άλλη εποχή που τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, θα έδινε το 1,2 συμβόλαιο που είχε για να καλυφθεί στην Καϊσέρ. Εντάξει, και θα έδινε και κάτι στην Καϊσέρ για τον δανεισμό. Λίγο κασεράκι. Ναι. Η Μπεσίκτας δηλαδή έκλεισε τον Μενσά με 1,2 συμβόλαιο και 500 στην Καϊσέρ. Αυτά τα λεφτά πάω κάποτε τα έδινε. Τώρα δεν τα δίνει. Εντάξει, και στον Ινού 800.000 από ό,τι λένε δώσαμε όμως. Δεν είναι λίγα. Άσε τι λένε τώρα. Για να πούμε ότι δεν δίνει. Τα συμβόλαια κοίτα.
Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, με το ψυχιατρίο, το οποίο επιστρέφει δυναμικά. Πες να είμαστε το μόνο δίδυμο αυτή τη στιγμή που είναι κανονικότατα στους εθέρες. Φαντάζομαι σε όλα τα ράδια της πόλης, χωρίς να έχω εικόνα, αλλά το φαντάζομαι ή θέλω να το φαντάζομαι, για να δείξουμε εδώ την μαχητικότητά μας, ότι είμαστε εδώ για να μην σας λείψει η ενημέρωση. Λοιπόν, θα κάνουμε την μικρή μας ανάπαυλα μέχρι να πληκτρολογήσει ο διευθυντής των 5 μέσων και των 7 θαλασσών τα βαρύγδουπα μηνύματά του. Καλά τα λες. Καλά τα είπα, σ' άρεσε να το. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Μαζί μας σε αυτή την δεύτερη ώρα η Αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό. Ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. Επισκεφτείτε το site της εταιρείας αλλά και το Facebook για να δείτε ανακαίνηση σπιτιού και επαγγελματικών χώρων στο anadomo.pavlaanakaienis.gr και στο τηλέφωνο 2311-24-1508. Ένα βήμα πριν τον τελικό, Ίντερ και Σαχτάρ παίζουν την πρόκριση σε 90 λεπτά. Ζήσε τη δράση στο αθλητικό στοίχημα της Big Win με εύκολη εγγραφή, ακόμη καλύτερες αποδόσεις και σούπερ ειδικά σε όλους τους αγώνες. bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφάλες παιχνίδι από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας 2-10-92-23-7-7-7-7. Τελευταίο μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Listen to your sabotage. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας. Στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Σταύρος Κόλκας, σήμερα από μακριά, αύριο από κοντά. Πάμπης Βατμανίδης. Στις επάλξεις, στις ενημέρωσεις, δεν ξέρουμε και ποιοι είναι στην πόλη. Μπορείτε να δώσετε τη δικιά σας παρουσία στο 2310287 και 38 για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις. Θετική στον κορονοϊό, ένας ιερέας, η σύζυγός του και δύο ψάλτες της εκκλησίας σε χωριό της Κρήτης. Όπως διαβάζουμε τώρα στα ρεπορτάζ των ειδησογραφικών μέσων, για όσους έτσι ας πούμε αψηφούν και τα μέτρα, αψηφούν και την διαδικασία και θεωρούν ότι είναι άτρωτοι. Γιατί θα έχουν την παρουσία, τη βοήθεια, δεν ξέρω και εγώ τι μπορούν να προφασίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είδαμε τώρα εδώ εν μέσω πανδημίας κανονικά να τελούνται λειτουργίες και περιφορές, όχι περιφορές, λειτουργία Φερρυππίν στην Τίνο, όλοι με μάσκες εκτός από τους παπάδες. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Πρωτοφανές περιστατικό εκτελήθηκε σε χωριό του Ηρακλείου της Κρήτης με έναν ιερέα έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με συγχωριανό του. Μ' ακούς? Ακούω. Πρωταγωνιστής ενός απίστευτου περιστατικού έμενε να είναι ο παπάς, πιο συγκεκριμένα την Κυριακή, ένας παπάς στην περιοχή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο είχε έντονο διαπληκτισμό με έναν συγχωριανό του, κάτι που είχε σαν συντέπεια να είναι σε έξαλλη κατάσταση με τον ίδιο να βρίζει και να απειλεί. Αυτό που όμως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το όπλο το οποίο και κρατούσε. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σύλληψη του ιερέα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να προχώρησε σε άσκοπους πυροβολισμούς. Εντάξει, μπορεί να ήταν αγιασμένοι. Δεν ξέρουμε οι συγκεκριμένοι πυροβολισμοί. Ωραία πράγματα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Γιάννης Τεμπέλιαν. Είμαι στον περιφερειακό. Από Τριανδρία πάω προς Σέβρου με Σκαρπία. Είναι κολλημένος ο περιφερειακός. Σταματήσαμε και λιγάκι. Αλήθεια. Έχει ωραίο. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέψαμε. Ότι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα μπροστά. Πολύ πιθανό, ναι. Ή πέρα ίσως από την πλάκα. Βρήκαν ευκαιρία για έργα. Ναι. Γιατί σου λέει σήμερα δεν θα επιστρέψει κόσμος. Επέστρεψαν όλοι χθες. Οπότε ας κάνουμε σήμερα το πρωί ναι, έργα. Ναι, ακριβώς. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κανένα ατύχημα. Ας μας πληροφορήσει και κάποιος αν έχει εικόνα. Είσαι από μέτωπο ανατολικό προς δυτικό.
Από Τριανδρία πάω προς Σκέφρο. Δηλαδή, ναι, από ναι, ναι, προς... ναι, 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 προσκέτω. Από Τριανδρία προς Σκέφρο. Αν γνωρίζει κάποιος τι έχει συμβεί, ας μας δώσει μια ενημέρωση για να ξέρει και ο κόσμος πώς να κινηθεί αυτή την δύσκολη ημέρα. Ωραία. Και να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Γιατί την άλλη φορά παρουσίασε ένα γεγονός ότι πώς ένα παουξάκι μπορεί να την πατήσει μέσα στο Πασταλιμάνι. Όταν πανηγύριζε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Θα το θέσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα ήθελα όλοι οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί να κοιμηθούν σήμερα το βράδυ που είναι στις διακοπές τους ή που ξεκουράζονται με μια σκέψη ότι ένα άρρωστο παουξάκι που σήκωσε και τον double στη θύρα 4 ήταν μπροστά από το λεωφορείο τους και ενώ κόρναρε και φώναζε φαινομενικά, φαινόταν ότι πανηγύριζε, έριχνε καντήλια. Ας με αυτή τη σκέψη έτσι να κοιμηθούν σήμερα το βράδυ. Εντάξει. Εκτός από το φίλο μας τον Άστο. Ναι, βέβαια θα σου πει ο άλλος, εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Οπότε... Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ όμως έκανα αυτό και νομίζω ότι στο τέλος ξέδωσα κιόλας, μου φύγαν και τα νεύρα. Έτσι, που πήρε το πρωτάθλημα. Να είστε. Ωραία, επέστρεψες τώρα, ήσουν εδώ, τι ακριβώς. Επέστρεψα χθες το βράδυ από Χαλκιδική, από Σάρτη, όπου σε όλα τα μέρη ήταν ήρεμα και χαλαρά, θα έλεγα, εκτός από ένα βράδυ που πήγα στη Σάρτη. Και, πήγαμε δηλαδή στο κέντρο να περπατήσουμε. Ναι, λέμε ναι. Πάμε να δούμε, αφού μένουμε στη Σάρτη, μέναμε σε μια γωνίτσα. Ναι. Πάμε να περπατήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα άραγε. Μόλις τρίψαμε το στενό που βγάζει στο κεντρικό πεζόδρομο, σταθήκαμε και λέμε τώρα να πάμε, δηλαδή να, και με φορεμένες μάσκες ας πούμε. Να πάμε ή τι είναι τώρα, να σπουδαστεί τώρα με τόσο κόσμο, όπου ούτε το 5% ας πούμε φορούσε μάσκα, ίσως δεν είναι τόσο καλό. Ναι. Τέλος πάντων, μόνο αυτό ήταν το αγχωτικό. Όλα τα άλλα εντάξει. Ωραία. Ούτε πολύ κίνηση η Χαλκιδική και αυτά. Χαιρόμαστε για σένα που πέρασες καλά. Φιλιά, τσάω τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτό που είπε ο Σταύρος το πρωί για την Τουρκία. Αν με επιτρέψετε. Βεβαίως. Κοίταξε, στην Τουρκία, η Τουρκία είναι ένα χαρμάνι μεγάλο. Δηλαδή υπάρχουν οι Νεοοθωμανοί αυτοί οι Ισλαμιστές οι οποίοι είναι γιουρούκια και θα ακολουθούν τον Ερντογάν ό,τι και να κάνει. Οι υπόλοιποι δεν είναι μία πλευρά, ένα πράγμα. Έχουμε τους κεμαλιστές, τους κοσμικούς ας πούμε να το πούμε έτσι, οι οποίοι δεν έχουν απορρίψει την ιδεολογία του παντουρκισμού και της καθαρότητας της φυλής. Αυτό που εφάρμοσε ο Κεμάλ, δηλαδή και μας έδιωξε όλες τις εθνότητες από τη Μικρά Ασία. Δεν είναι δηλαδή όσοι υποφέρουν από τη φτώχεια και οι υπόλοιποι. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Επίσης είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι εκτός από το Κουρδιστάν, στις μεγάλες πόλεις ζουν στο περιθώριο. Αυτή είναι ας πούμε που διάγεται πιο με μεγαλύτερη συμπάθεια απέναντι στους Έλληνες. Καθώς και οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι έτσι εκδυτικοποιημένοι και να το πούμε έτσι ξέρουν ότι κάπου πίσω-πίσω ήταν εξισλαμισμένοι οι Έλληνες οι προγονείς τους. Γι' αυτό φαίνεται και στις πάτσες κιόλας. Άμα πας στην Τουρκία και δεις Κωνσταντινούπολη και στις μεγάλες πόλεις τι πρόσωπα κυκλοφορούν και καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι ότι... Το θέμα είναι ότι λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι, σχεδόν το ίδιο λέμε, ας πούμε. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δοκιμάζεται από την άσκηση αυτής της απολυταρχικής πολιτικής του Ερντογάν. Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία αυτή. Εντάξει, δεν είναι η πλειοψηφία, ναι. Αυτό θέλω να πω. Μα ο Ερντογάν δηλαδή, νοθεύει τις εκλογές για να βγει. Δεν υπάρχει, όχι ναι. Παιδιά. Είναι η μισή Τουρκία τουλάχιστον είναι... Βαργοί μουσουλμάνοι στο κανιβαλέ το στυλ. Εντάξει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, αν πάτε να περπατήσετε σε συνοικίες που είναι ακρεφνώς ας πούμε μουσουλμανικές, πάνω από το Φανάρι για παράδειγμα, είναι τραγική η κατάσταση. Νομίζω ότι βρίσκεσαι ας πούμε στην Καμπούλ. Μάλιστα. Ωραία. Από έγινε. Την άλλη πλευρά, πηγαίνεις και στο ευρωπαϊκό κομμάτι ας πούμε της. Τουρκίες, το Γαλατάς και τις Κωνσταντινούπολες και βλέπεις άλλα πράγματα δηλώς. Αν είναι δύο διαφορετικοί πόλεις. Πάντα ήταν, είχε αυτές τις αντιθέσεις η Τουρκία από πάντα, ας πούμε, από τη στιγμή που έγινε κράτος, ας πούμε, επί του Κεμάλ. Anyway, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση το Τουρκολόγο 4. Ευτυχώς το πιάσε από το 1453, θα πήγαινε μακριά, θέλαμε 2-3 εκπομπές, αλλά εντάξει. Να πω παρεπιπτόντως ότι είμαι Φερτεκιώτης, είναι μια περιοχή του Ικονίου, παππούς, μέγας δωρητής, έφερε άγιες εικόνες και τέτοια και τα λοιπά, δεν τις έχω δει, δεν πειράζει. Πήρα να πω για την κίνηση στον περιφερειακό, για το πρόβλημα, είναι στην Τριανδρία. Είναι από την ουρά από τα διαρκεία του Ηρακλή. Μάλιστα, καταλάβαμε. Το είχες έτοιμο, όπα, έπεσες μόνος σου, να ξέρεις. Δεν κάναμε τίποτα. Α, μας ακούς, μας ακούς, εντάξει. Όχι, σ' ακούω, σ' ακούω. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εύχομαι και τους ταβερνιάριδες της Καλκιδικής να κάνουν πολύ καιρό να δουν κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή, 5 ευρώ κουκιτάκια και 3,5-4 τις πατάτες, να μην πω τι να τις κάνουνε. Καλά, θα μου πεις, παντού ήταν αυτό, μέχρι και στο Μακρύγιαλο μας σκίσανε. Ναι, κανονικά. Εκεί βέβαια μας σερβίραν, είναι αυτό που λένε, θα φάει η μίγα σαρδέλα και το κουνούπι ατσάλι. Αυτό συναντήσαμε. Και με μια απάθεια μας φέρανε ψητές μύγες, κανονικά. Τις δίνω στο σερβιτόρο. Με μια απάθεια, μου τις χρέωσε κιόλας κανονικά, μόλις έφερε. Δεν φάγαμε τίποτα, μου λέει γλυκό θέλει. Γιατί τον Αύγουστο είναι παχές οι μύγες, οπότε είχαν τσιτσί πάνω τους. Γι' αυτό να μην τις ψήνουν εκεί στο Μακρύγιαλο, άντε, γιατί την επόμενη φορά θα πούμε και το όνομα. Ας είναι λίγο πιο προσεκτική. Έγινε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, προσοχή στην ουρά εκεί, να μην έχουμε κανένα ατύχημα τα παιδιά του Ηρακλή. Έγινε, τσαω τσαω τσαω, καλημέρα. Μας το κλείσε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βγάλε το hands free αν μπορείς, γιατί σε ακούμε λίγο με βάθος. Μιλάω με ανοιχτή ακρόαση από το αυτοκίνητο. Βασικά από το εξωτερικό που έχω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με αυτοκίνητο, τι μιλάω αναγκαστικά. Εντάξει, θα σε ακούσουμε, θα σε ακούσουμε. Ναι, έπαιρνα, βασικά έπαιρνα στην ΠΑΕΠΑ για μια πληροφορία. Αλλά αυτή το μαγαζί ήταν το κλειστό εδώ και 2 εβδομάδες. Κανείς δεν σηκώνει τηλέφωνο, κανείς τίποτα, καμία εξυπηρέτηση. Βγήκε. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ, η Νταμανίδη μπορεί να γνωρίζεις με την τεχνολογία. Ας πούμε, έχω μια τηλεόραση smart. Ναι. Και το καινούριο το application από το PAOK TV δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Ήθελα να απευθυνθώ στην ΠΑΕ για αυτό το λόγο για το PAOK TV. Αλλά δυστυχώς κάνε μια ερώτηση εκεί πέρα. Ρωτήστε πώς ακριβώς γίνεται. Υπάρχει καινούριο application για LG. Θα κάνει update άμεσα. Πόσο άμεσα? Δεν ξέρω κι εγώ, την έκανα την ερώτηση χθες και πήρα αυτήν την απάντηση. Προφανώς πριν το παιχνίδι. Ναι, πολλά. Το θέμα είναι σε ποια χώρα είσαι. Στην Ελβετία είμαι. Στην Ελβετία, αν δεν πουληθούν τα δικαιώματα την Μπεσίκτας, δεν ξέρω αν μπορεί να ανοίξει για σένα το PAOK TV. Δεν με πειράζει να ανοίξει. Γενικότερα να υπάρχει στην τηλεόραση το PAOK TV, δεν θέλω να δω τον αγώνα μου εδώ. Τον αγώνα τους άλλους θα ψάξουμε αλλιώς να το δούμε. Αλλά το PAOK, το application, από τη στιγμή που το διαφημίσουν και για LG, θα πρέπει να ήταν στον αέρα λογικά. Ναι, έγινε... θα γίνει update μάλλον. Κράσαρε σε κάποιες φάσεις. Λογικό, ναι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ είναι που παίρνω τηλέφωνο για να μάθουμε κάποιες πληροφορίες και στην ΠΑΕ να πατάει κανείς. Αυτό με το τηλεφωνητή δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Εδώ και 2 εβδομάδες. Το κλείσαν τελείως το μαγαζί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τόσο πολύ να μην απαντάει κανείς. Ούτε καν στην μπουτίκ. Λέω, θα απευθυνθώ στην μπουτίκ, παιδί μου, ότι θα παραγγείλω μια μπλούζα, μπας και μάθω για το application. Αλλά ούτε εκεί. Πήρε σε εμάς και έμαθες λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Και το καλύτερο. Πάλι καλά, ευχαριστώ. Και το καλύτερο όλο είναι που είπε, Μπατμανίδη, εσύ που τα ξέρεις με την τεχνολογία. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, πέρεψες τους. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Φιλιά, φιλιά. Ενώ ο Κόλκας ο κύριος Γρανάζης. Ναι, επίπεδα. Για πλάκα. Έτσι, έτσι, ναι. Είχε όμως την απάντηση, όλος παραδόξος, σε αυτό το ζήτημα, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, το τι συμβαίνει στα του τηλεοπτικού τοπίου όσον αφορά τη Smart TV. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Βεβαίως.
Έλα, κάτσε κάτι την Καλαμάτα ήθελα να σε πω. Γιατί... Τι γύρισες? Για να σώσω την πόλη από τα κρούσματα. Γι' αυτό γύρισα. Τι λέει? Καλά, καλά, εσύ? Τώρα άδεια έχω μια εβδομάδα και εγώ καημένος. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας τώρα. Κάνε τώρα τα μπανάκια όσο μπορείς και όπου μπορείς. Τι φτωχό Χαλκιδική, τι να κάνουν. Τι φτωχό Χαλκιδική, δεν έχει πέσει τιμή σε τίποτα. Δωμάτια, ταβέρνες, ιστορίες, μίνι μάρκετ, πουθενά. Ποια φτωχό Χαλκιδική? Πρίκα πήρα. Κάνω την καλύτερη δουλειά έκανες. Αυτό το στρέχουμε. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση από φίλους έτσι που έχουν επισκεφτεί Χαλκιδική είναι ότι οι τιμές είναι. Γενικά, όπου πας με αυτοκίνητο, δεν έχει πέσει. Ναι. Δηλαδή, λευκάδες τέτοια από εδώ, από εκεί. Βρήκαν ευκαιρία. Σε ποιο μέρος Χαλκιδικής είσαι? Δεύτερο πόδι. Ναι, ρε, σε ποιο μέρος, δεύτερο πόδι, χαίρομαι πολύ. Νικήτη. Ωραία, ωραία. Έχεις πρόσβαση σε κομβικό σημείο. Ναι. Για ωραία. Ναι, το καλύτερο. Για ωραία μπάνια. Μάλιστα. Ωραία, να περάσεις όμορφα, να μας ακούς εδώ στην. Βασικά, μόνο στην άδειά σου μπορείς να μας ακούς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Τι μαρτύρο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Θα με ρυμνήσουμε. Πού τα χρόνια, τα ωραία που θα σ' άκουγα 6 ώρα το πρωί και 7. Έτσι. Κόλκα, βγάλε ένα application εδώ για το φίλο μας να μας ακούεις. Να περιμένεις. Έγινε, σε φιλούμε. Τσα. Ωραία, χαιρόμαστε που ο κόσμος κάνει ακόμη διακοπές, έστω και στο ελάχιστό του. Και χαιρόμαστε επίσης που μας θυμάται σε αυτές τις στιγμές ξεχνιάσιας. Εμείς εδώ κανονικότατα στις επάλξεις. Λέγαμε πιο πριν ολοκληρώσουμε έτσι το κύκλο, για να το δώσουμε, μην το αφήσουμε στη μέση. Ξεκινήσαμε λίγο την ιχνηλάτηση του φετινού σχήματος. Πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ σε μια μισή εβδομάδα. Ή σε μια εβδομάδα βασικά, τι μια μισή, την επόμενη Τρίτη. Κοίτα, εγώ βλέπω, είπαμε, Πασχαλάκη. Όλε, πού είναι ο φίλος μας που το βάζαμε να κάνει όλε, θυμάσαι, στα παίξει. Μιχάη Βαρέλα Μιχαηλίδη, βλέπω Μάτος Γιαννούλης στις πλευρές, ωραία, Σβάπ Κατουρί στον άξονα, μπροστά τους Πέλκα Μπίσεσβαρ και τον Άκπομ στην κορυφή, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, τι θα αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν? Ουσιαστικά τίποτα πλην του Πέλκα και του Σβάπ. Αυτοί οι δύο είναι. Εντάξει, ο Σβάπ είναι λίγο διαφορετικός παίχτης από τον Μαουρίτσιο. Εντάξει, λιγότερο κοντρόλ στο παιχνίδι του, ψάχνει το κάθετα, παίρνει δύσκολες αποφάσεις, αλλά γενικά δεν έχει... Ακόμη δεν μπορείς να πεις ότι είναι στο επίπεδο, πώς το λένε, γνώσης του περιβάλλοντος που ήταν ο Μαουρίτσιο μια τριετία, γιατί μετράει και αυτό. Δηλαδή η συνοχή του με τους υπόλοιπους δεν είναι στο επίπεδο που τέλος πάντων θα έπρεπε και είναι λογικό. Είναι ένας παίξης καινούριος που έχει παίξει δύο φιλικά μόνο και δεν ξέρουμε αν θα παίξει και τρίτο. Και από εκεί και πέρα ο Πέλκας, ο οποίος όντως είναι ο παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά για τη θέση τη συγκεκριμένη, σε σχέση με τους υπόλοιπους δηλαδή. Ο Στόχ δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει, και στο τελευταίο τεστ που έγινε θετικός βγήκε, άρα σε 5 μέρες ξανά. Ο άλλος που είναι με κορονοϊό δεν προλαβαίνει ούτε αυτός. Ο Τζόλης κάνει και αυτό στην κοιλιά του τώρα, λογικό, είναι μικρό παιδί, θα ανέβει στη διάρκεια, αλλά σε σχέση με τον Πέλκα είναι πίσω. Γενικά, τέλος πάντων, οι θέσεις που υπάρχουν, οι παίκτες που υπάρχουν για τις θέσεις αυτές δεν μπορούν να εγγυηθούν κάτι περισσότερο από τον Πέλκα, πιστεύω εγώ. Και ελπίζουμε ο Μπίσεσβαρ να είναι σε κανονική κατάσταση και να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί ο καλός Μπίσεσβαρ σε σχέση με τον κακό Μπίσεσβαρ είναι άλλος ΠΑΟΚ κανονικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για πολλές αλλαγές. Αυτή θα είναι η ομάδα, πιστεύω. Αν τα παιδιά είναι καλά δηλαδή, αυτή θα είναι. Μακάρι να μην έχουμε καμία απώλεια μέχρι το παιχνίδι. Από την άλλη, η Μπεσίκτας έχει χάσει τα δύο της καλά μπακ. Έχει αντικαταστήσει άλλους, έχει πάρει άλλους. Ανανέωσε τον Χάτζησον
προσπαθεί να πάρει σεντρεφόρ. Πήρε το Μενσά που είναι σημαντικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Στο σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ ήταν νομίζω πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλον, εκεί στο 8-10. Ένας παίκτης που ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και αν κάτι είχε η Καϊσέρη ήταν αυτός πέρσι. Ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με πολύ ένταση στο παιχνίδι του και μεγάλη ταχύτητα. Θέλει τεράστια προσοχή ο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα έχει και άλλους παίκτες η Μπεσίκτας. Είναι ηλίθιο να λέμε ότι η Μπεσίκτας είναι διαλυμένη. Δηλαδή όποιος το λέει αυτό δεν ξέρει μάλλον ούτε το ρόστερ των Τούρκων. Είχαμε τέτοια, ούτε... έλαβε τώρα. Έχουν φύγει πολλοί, έχουν κάνει παιδιά ενηλίκια. Α, δεν περάσεις και αυτήν την Μπεσίκτας τότε. Ναι. Το βλέπω το έργο. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος, ούτε από την άλλη μεριά το πάρουμε. Θα είναι πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και... θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Να πάρουμε μια-δυο γραμμούλες για να το κλείσουμε. Καλημέρα στην πρώτη. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα την ευρωεξωτική βροχερή παραλία Κατερίνης. Κρίση εδώ. Μας ταξιδεύεις μόνο με αυτές τις εικόνες που μας μεταφέρεις. Ένα μέρος που θα θέλαμε όλοι να βρισκόμαστε. Εννοείται. Η μαγευτική ούτε, παραλία ούτε, της Κατερίνης. Ούτε ο δήμαρχος της παραλίας Κατερίνης δεν το θέλετε. Ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Είμαι εδώ πέρα το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό το προηγούμενο. Να, ωραίος. Και θα φύγω μάλλον την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, κάτι τέτοιο. Μόλις θα ξανάρθω. Να παίξω ΠΑΟΚ για να φύγεις, έτσι, αυτό. Όχι, τον ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, μίχτη. Λοιπόν, με το Σάββατο θέλω να μιλήσω λίγο. Για ρίχτα του. Για τις μεταγραφές. Δεν θεωρώ ότι γίνανε και πολύ καλές μεταγραφές. Καλές. Θα για φερέλπιση. Ο Λασβάμπ δεν γίνανε για μεταπόληση. Ο Γεωργιανός είναι για μεταπόληση. Αλλά δεν μου... Τέσσερα, ναι, αυτή η αδρανοποίηση της μεταγραφής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να πουλήσουν ακριβά. Ας πούμε. Για να πουλήσεις ακριβά πρέπει να έχεις παίξει και πουθενά. Ισχύει αυτό, ναι. Εμένα ο Σαββίδης μου δείχνει λίγο ξενερωμένος και προς τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Όχι όμως εξαιτίας του πολέμου του οποίου του γίνεται βασικά, έτσι. Δηλαδή με το εξαιτίας του... Ξενερωμένος, ναι, δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπήκε πολύ μέσα. Δηλαδή, ναι, ισχύει αυτό. Τα 40 εκατομμύρια που μπήκες πέρσι, δεν μπορεί να πεις και του χρόνου. Άρα πρέπει, ναι, να το μαζέψεις. Είναι μονόδρομος την πράγμα στους ομίλους τώρα φέτος. Τέλος πάντων, από τον πόλεμο το οποίο του γίνεται υπάρχει όρεξη να έχει ξενερώσει ο άνθρωπος. Να μαζευτεί, ναι, να ξενερώσει, όχι. Άλλο το ξενερώνω, άλλο το μαζεύομαι. Στρατηγική κάνει. Προφανώς και η παραμονή Αυγενάκη περνάει ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Θα σε πέρα και τηλέφωνο, ίσως να μην... Δεν έχω και προσωπική επαφή με τον Λιβάν, ρε φίλε. Όχι, τι ακούς, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να έχεις επαφή με τον Λιβάν. Ναι, προφανώς αυτό που σου λέω συμβαίνει. Μάλιστα. Καλώς. Έγινε, σε χαιρετάμε. Καλά μπάνια. Και η τελευταία γραμμή που της έδωσε πάσα ο προηγούμενος ακροατής. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα από τη μαγευτική Αθήνα. Καλώς το να. Τι έχουμε εκεί, τοξικά νέφη? Τι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Εδώ 12 η ώρα πάλι κλειστά όλα. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ας πούμε κάτι για την ΠΑΟΚΑΡΑ, γιατί εδώ ακούω, δεν ακούω πολύ ΠΑΟΚ, οπότε... Σταυρό. Πες ναι ρε, τι μου και εσύ στον ακροατή. Αφού καπνώ ρε. Λοιπόν, η προετοιμασία της ομάδος σχέση με πέρσι ήταν καλύτερη σε θέμα φυσικής κατάστασης? Δεν ήταν προετοιμασία. Ήτανε προπονήσεις με μεγαλύτερη ένταση. Ναι, είχε περισσότερη ένταση η ομάδα. Η προσθήκη που κάνω, δηλαδή του γυμναστή, θα αποδώσει, πιστεύεις, σε αυτό το κομμάτι? Δεν νομίζω ακόμη να έχει ενσωματωθεί ακόμη στο team. Δηλαδή δεν... Πρέπει να βρεθεί χημεία με τον προπονητή. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να αποδεχτεί επιλογές του κλαμπ. Καταλάβες, και όχι δικές του. Ναι. Θέλει χρόνο. Εγώ πάντως,
με το σύστημα που βλέπω αυτό, Σταύρο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι οι αποστάσεις των γραμμών είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε, βλέπουμε πολύ βαθιές μπαλιές. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Βέβαια μπορεί να είμαι άδικος, γιατί είδαμε δύο παιχνίδια. Βέβαια το έβλεπα όμως και, και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι τα χάφ που επιστρέφουν για να πάρουν την μπάλα, δέχονται την πάσα, ανοίγουν τα κοντρόλ ή μέχρι να κάνουν περιστροφή και να γυρίσουν να πάμε να φύγουμε μπροστά, αργούμε πάρα πολύ και πιστεύω θα είναι πρόβλημα αυτό που θα αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημά μας είναι ένα. Όταν πάει μπάλα στους δύο πίσω από τον φορ, δεν υπάρχει καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Γιατί το κλειδί σε αυτόν τον σχηματισμό είναι τι θα κάνουν αυτοί οι δύο. Καταλαβαίνεις. Κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εγώ έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι όταν η μπάλα πάει είτε στον Καντουρί είτε στον Εσίδη που επιστρέφουν, τρέχουν δηλαδή προς τον τερματοφύλακα για να πάρουν την μπάλα, δεν πάει τρίτος. Άκουρε, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει που λες όταν παίζεις με τέσσερις πίσω. Με τρεις πίσω δεν χρειάζεται να κατέβει άλλος χαφ. Καταλαβαίνεις. Το είδα στα πρώτα παιχνίδια. Τόσο μπορώ να κάνω λάθος, αλλά εγώ βλέπω ότι πολλές φορές επιστρέφουν προς τα πίσω, ανοίγουν το κοντρόλ και ειδικά ο City μέχρι να γυρίσει και να κάνει περιστροφή έχουν γυρίσει. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να παίξουμε λίγο πιο γρήγορα. Τώρα από το πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Ωραία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικό αγωνιστικά ζητήματα αύριο. Σταύρο θα τα πούμε, θα ειδωθούμε. Φιλιά, συμποδεσμεύσουμε. Και εμείς εδώ με την Αναδόμο παρέα να κλείσουμε το σημερινό μας πρώτο ψυχιατρίο μετά τας διακοπάς. Εθνικής αντιστάσεως 171 η Αναδόμο στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού. Με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. Στο anadomo.pavlanakenis.gr βλέπετε και παίρνετε ιδέες και τηλεφωνείτε στο 23 11 24 15 08 για να κλείσετε ραντεβού και να τα συζητήσετε με τους ειδικούς διαζώσεις. Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συντροφιά, την επαφή, το στίγμα που δώσατε ότι είστε και θα είστε κοντά μας και την φετινή σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά σταδιακά. Να σας ευχαριστήσουμε και να παραδώσουμε σκυτάλη στην Τρόικα που ακολουθεί και δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι εδώ μαζί μας. Φιλιά, τσάω!